Καλώς ορίσατε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Βέβαια και είναι δραματικές οι στιγμές που ζούμε. Ο κορονοϊός, όλοι γνωρίζουμε πια, ότι χτυπά διάκριτα κομβικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Απόψε θα προσπαθήσουμε, μεταξύ άλλων, να απαντήσουμε σε βασικά κέρια ερωτήματα, γιατί είμαστε εξ αυτών, σας το λέω από την πρώτη στιγμή, που πιστεύουμε ότι η ενημέρωση είναι το βασικό μας όπλο ενάντια στον πανικό. Δεχόμαστε όλοι ότι ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος απέναντι σε αυτό που βιώνει και η Κύπρος και η ανθρωπότητα όλη και ο πλανήτης όλος. Συνεπώς, απόψε μία από τις επιδιώξεις μας θα είναι, σας το λέω εκ των προτέρων, να καταπολεμήσουμε τον πανικό. Εδώ και μια εβδομάδα μαζεύω τα ερωτήματά σας. Προσπάθησα και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είναι εδώ κοντά μου ειδικοί. Θα απαντήσουν σε όλες σας ερωτήσεις για να ξέρουμε τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Πριν από όλα αυτά όμως, θα μου επιτρέψετε, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει, μια μικρή παρένθεση στα όσα συμβαίνουν και συνέβηκαν πριν από λίγο, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων, οι συμπολίτες μας που είναι στο εξωτερικό και οι συμπολίτες μας που είναι στην Κύπρο και έχουν παιδιά, φίλους, γνωστούς, αδέρφια, εγγόνια που είναι στο εξωτερικό, βιώνουν το δικό τους δράμα μετά από τα γνωστά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, τα γνωστά μέτρα. Συνεπώς, θα πάω να ξεκινήσω με αυτό το ρεπορτάζ, να τρέπω λίγο την σκαλέτα, την ροή της εκπομπής. Πάμε στον Χρήστο Χαραλάμπους να δούμε τι ακριβώς συνέβη στο αεροδρόμιο, γιατί αυτό διαφοροποιεί λίγο ό,τι ξέραμε, ό,τι ισχύει σε σχέση με την Κύπρο και σε σχέση με το ποιοι μπαίνουν στη χώρα και με ποιους τρόπους μπαίνουν στη χώρα. Χρήστο Χαραλάμπους, ορίστε, να κάνουμε μια υπενθύμηση στο τι είδαμε, πού είμαστε, τι ισχύει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Αναταραχή, πανικός, ένταση, φωνές, ακόμη και λιποθυμίες ήταν το σκηνικό και στα δύο αεροδρόμια των ελευθέρων περιοχών σε Λάρνακα και Πάφο, ως αποτέλεσμα δυστυχώς της έναρξης ισχύος από τις 6 το απόγευμα των νέων αυστηρών περιορισμών για μη είσοδο στη δημοκρατία κανενός που δεν έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό υγείας από τη χώρα προέλευσης. Και το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως σε φοιτητές που επέστρεψαν γιατί το είχαν από πριν προγραμματίσει και οι οποίοι δεν αποβιβάστηκαν από τα αεροσκάφη μετά από παρέμβαση του αρμόδιου κυβερνητικού τμήματος. Η ενημέρωση και μόνο πως δεν επιτρέπεται η είσοδος τους στη δημοκρατία προκάλεσε την έκρηξη, όπως κάποιος μπορεί να αντιληφθεί και από τα σχετικά βίντεο και δηλώσεις που εξασφαλίσαμε. Μεγάλο βεβαίως πρόβλημα δημιουργήθηκε και από τους ίδιους τους γονείς που ανέμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Παρακολουθούμε λοιπόν ένα βίντεο από το εσωτερικό αεροσκάφους, αλλά και το τι δήλωσε στον συνάδελφο Μιχάλη Κυβιδιώτη ένας εκ των εγκλωβισμένων φοιτητών, καθώς και γονείς. Είναι αυτή ήταν προγραμματισμένη για να έρθει το μωρό. Ανακοινώσαν τα μέτρα εχθές Κυριακή. Η κόρη μου πήγε Κυριακή να βγάλει πιστοποιητικό, δεν τη ευγάζαν και αναγκαστικά ήρθε. Τι έπρεπε να κάνει? Δεν έχει τόπο που να μείνει. Επαράδοσε το σπίτι και ήρθε στη Λευκοσία. Ήρθε για να μείνει κοντά μας. Είναι διατεθειμένη να μπει σε καρατίνα 14 μέρες και τούτοι κύριοι λένε τώρα ότι θα πάει πίσω. Έπρεπε κάποια προειδοποίηση να μας δώσουν κάποιο χρόνο να μπορούμε κι εμείς να βγάλει το πιστοποιητικό για να μπορεί να έρθει το μωρό. Ακούω και οι πτήσεις αναβάλλουν 18 μέχρι τις 30 του Ιούλη. Φαντάζομαι τα τελευταία ώρα που έρχεται στην Κύπρο. Ας τους επιτρέψουν, ας τους εξετάσουν και ας μπουν σε μια καρατίνα. Όπως λένε, ας αναλάβουν τα μέτρα. Όχι να στείλουν το μωρό πίσω. Είμαστε μέσα στο αεροπλάνο κλεισμένοι 50 άτομα, δεν μας αφήνουν να κατεβούμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι μαζί μας ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να αναπνεύσουν καν. Εγώ είμαι σε κρίση πανικού, έχω κλειστοφοβία. Να ανοίξουν τις πόρτες τουλάχιστον να μπει αέρας μέσα. Ήταν υπάλληλοι του αεροδρομίου μέσα στο αεροπλάνο? Κανένας δεν ήρθε μέσα στο αεροπλάνο. Κρατούν μας κλεισμένους μέσα στο αεροπλάνο όλους. Έχει γίνει κάποια ανακοίνωση? Δεν μας ενημέρωσε κανένας τίποτε. Το πιστοποιητικό το οποίο ζητούν δεν το δίνουν στην Αγγλία. Αν έπιασα τηλέφωνο 8 και 1 μόλις ανοίξαν το γραφείο, το πιστοποιητικό αυτό δεν το δίνει σε κανένα στην Αγγλία. Όχι, ο εφοδιασμός από τη Λίδα έχει γίνει. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας, τρίτης, τέταρτης, δεν ξέρω τι είναι τα άτομα που είναι μέσα. Να μας απαντήσει ο υπουργός, ο πρόεδρος, όποιος θέλει. Τι κατηγορίας είναι αυτοί οι πολίτες που είναι μέσα στο αεροπλάνο?
που δεν είναι φοιτητές, δεν έχουν που να μείνουν, δεν έχουν που να πάνε, πληρώνουν εισιτήρια, πληρώνουν για να έρθουν και να μην τους επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα τους, που εξανακούστηκε. Αυτή είναι η Ευρώπη που ζούμε στην Κύπρο. Ωραία. Ναι, Χρήστο. Λοιπόν, προφανώς άμεση κινητοποίηση, αλλά όχι τόσο ώστε να προλάβει τις εικόνες που κανένας δεν ήθελε να ζήσει, είχαμε από την κυβέρνηση. Λύση έδωσε ο Υπουργός Συγκοινωνιών Γιάννης Καρούσος, ο οποίος ανακοίνωσε στους συγκεντρωθέντες πως θα επιτραπεί αποβίβαση των φοιτητών χωρίς πιστοποιητικό, αλλά θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών. Γνωρίζουμε, όπως το λέγαμε και στις τομές τα γεγονότα, πως από το πρωί προβληματιζόταν η κυβέρνηση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, για αεροπορικές εταιρείες που φαινόταν ότι θα παραβιάσουν τη σχετική νότα για μη επιβίβαση επιβατών χωρίς πιστοποιητικό, και δεύτερον, για χιλιάδες Κύπριους πέραν των φοιτητών, που είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό για χίλιους δυο λόγους. Για το πρώτο, όπως θα δούμε και όπως ενημερωθήκαμε από το βίντεο του Υπουργού στο μέσα γεγονότα που έσπευσε στο αεροδρόμιο, θα υπάρξει νομική αντίδραση της Δημοκρατίας κατά των αεροπορικών εταιριών που παραβίασαν την νότα. Για το δεύτερο, αύριο κλήθηκαν οι συναρμόδιοι υπουργοί να καταθέσουν προτάσεις στον πρόεδρο Αναστασιάδη, ώστε να επιληθεί άμεσα το πρόβλημα και να επαναπατριστούν χιλιάδες Κυπρίων που είναι εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό. Να δούμε τη δήλωση του Υπουργού Χρήστο και να επανέλθουμε. Ναι, θα κατέβουν, θα πάνε στην απομόνωση για 14 ημέρες σύμφωνα με τις διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Και επίσης να δηλώσω ότι επειδή αρκετοί συμπολίτες μας επικοινωνούν από το εξωτερικό, είτε πήγαν για λόγους υγείας, είτε ήταν διακοπές, είτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αύριο η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και το τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερες, έχουν την ιδιαιτερότητα τους μάλλον, για να βρούμε λύση και σε εκείνους. Εξετάζουμε ό,τι μέτρα είναι δυνατόν να παρθούν εναντίον της εταιρείας ή εκείνων που έχουν επιτρέψει την επιβίβαση, διότι θεωρούμε ότι έχουν παραβεί αρκετούς κανονισμούς και νόμους και διατάγματα. Θα τα εξετάσουμε μαζί με τον Γενικό Εισαγγελέα, με την Νομική Υπηρεσία αύριο, για να πάρουμε και τα μέτρα που πρέπει εναντίον της εταιρείας ή και όσων επιτρέψαν την επιβίβαση. Υπήρχε νότταμ, δεν έπρεπε να επιβιβαστούν. Στέλνω και το μήνυμα, καμία εταιρεία και κανένας να μην δοκιμάσει να παραβεί το διάταγμα το οποίο έχει εκδοθεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο αρμόδιος υπουργός. Κύριε Καρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Την τελευταία μισή ώρα συμβαίνει το εξής. Λαμβάνω ερωτήματα, παρατηρήσεις, έντονες απόψεις από δύο ομάδες συμπολιτών μας. Η μία ομάδα προφανώς και είναι αυτή που έχει το θέμα. Είτε βρίσκεται στο εξωτερικό, είτε βρίσκεται στην Κύπρο και έχει τους ανθρώπους της στο εξωτερικό. Αυτή η ομάδα συμπολιτών μας προτάσει ότι πάντως αυτοί που βρίσκονται στο εξωτερικό είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν συνταγματικά δικαιώματα σε αυτόν εδώ τον τόπο, και πάντως μου λένε, εάν ο τόπος τους δεν τους θέλει, γιατί να τους δεχτεί μια άλλη χώρα, εάν και εφόσον τους διώχνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Η άλλη ομάδα συμπολιτών μας είναι αυτή που προτάσει την ανάγκη διατήρησης όσων αποφασίστηκαν από το κράτος. Και μου λένε ότι τώρα με ποια λογική το ένα δεν θα γίνει δύο, τα δύο δεν θα γίνουν τρία, και πάντως έσπασε αυτό το μπλοκ που ήθελε το Κυπριακό κράτος να στήσει προκειμένου να σπάσει την αλυσίδα του κορονοϊού. Υπάρχει ένας συγκερασμός αυτών των δύο απόψεων που κακά τα ψέγματα και οι δύο έχουν λογική και επιχειρήματα μέσα τους, λογικά επιχειρήματα. Καταρχήν για το πρώτο ερώτημα το οποίο με έχετε θέσει, όπως έχω ανακοινώσει και απόψε, αύριο το πρωί η κυβέρνηση θα δει ακριβώς το πώς θα επιληθούν αυτές οι ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κάποιος ο οποίος είχε πάει στο εξωτερικό για να κάνει για ένα θέμα υγείας, για μια εγχείρηση και έχει αποκλειστεί, ή κάποια άλλα παραδείγματα, κάποιος ήταν είτε διακοπές, είτε αυτά, αύριο η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το πώς θα επιληθούν. Αύριο το πρωί να αναμένουν οι πολίτες τις αποφάσεις. Τώρα με το αποψινό, είναι αυτό το λέτε, κύριε Υπουργέ, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να χαλαρώσει το μέτρο.
όχι, ή όχι, θα δοθεί όχι, απλά όχι. Η ευχέρεια. Η κυβέρνηση, ζούμε σε δύσκολες στιγμές, δύσκολους καιρούς και η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πάρει κάποια ακραία μέτρα για προστασία της δημόσιας υγείας. Και θα τα διατηρήσει αυτά σίγουρα, τα ακραία μέτρα. Σίγουρα πρέπει, και είμαι και εγώ υπέρ αυτής της στρατηγικής, ότι πρέπει να πηγαίνουμε στο άκρο, να βλέπουμε κάποια προβλήματα υπάρχουν στην πορεία και να τα επιλύνουμε παρά να αφήνουμε κάποια παράθυρα ανοιχτά. Επομένως, αν υπάρχουν οποιαδήποτε θέματα, θα κοιτάζει και το Υπουργείο Εξωτερικών, θα υπάρχει και αύριο θα δοθούν και θα δοθούν λύσεις. Όμως, πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία εδώ που είμαστε. Αύριο να περιμένουν λύσεις οι πολίτες σε αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις τις οποίες έχω αναφέρει. Πάντως, κύριε Υπουργέ, σας το λέω για να το μεταφέρετε και εσείς με το δικό σας ρόλο, ότι οι συμπολίτες μας στο εξωτερικό λένε πάντως ότι αυτό το χαρτί είναι χώρες που και να θέλουν δεν τους το δίνουν, δεν το χορηγούν. Ναι. Μάλιστα, άκουσα, επιτρέψτε μου τον όρο, άκουσα και το εξής κουφό στη Θεσσαλονίκη. Πήγαιναν οι χριστιανοί εκεί που τους παραπέμπατε και δεν είχαν ιδέα οι άνθρωποι γιατί χαρτί τους μιλούσαν. Δεν ήξεραν δηλαδή καν στο Ίδρυμα ποιο είναι αυτό το χαρτί που θέλει η Κυπριακή Δημοκρατία και γιατί το θέλει. Αυτές είναι οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, το οποίο είναι και το καθήλυν αρμοδιών. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για την πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται. Το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την οδηγία του, το διάταγμα του και από πού μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται αυτά τα πιστοποιητικά. Τώρα, για το δεύτερο και το απόψινο, έχουμε μία ενέργεια κάποιων εταιριών οι οποίες έχουν παράβει το διάταγμα το οποίο έχει εκδοθεί. Παρόλο τότε είχαμε εκδώσει και νότα, δηλαδή οδηγία προς τις αερογραμμές, είχαμε ενημερώσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτοί. Η εταιρεία μας είχε ενημερώσει ότι όλοι όσοι είχαν επιβιβαστεί στα αεροπλάνο είχαν τα πιστοποιητικά. Άρα σας είπε ψέματα η εταιρεία στην ουσία. Βεβαίως και στη συνέχεια όταν είστε στον αέριο χώρο των ελληνικών και επικοινωνήσαν με τον πιλότο, ο πύργος ελέγχου του ανέφερε ότι δεν έχει κανένας πιστοποιητικό. Μάλιστα. Και είμαστε σε μια δύσκολη ουσιαστικά δημιουργήθηκε κάποιες συνθήκες τις οποίες είχαμε έναν αεροπλάνο με Κύπριους πολίτες που με κάποιες, επειδή κάποιες εταιρείες δεν συμμορφωθήκαν με το διάταγμα, κατέληξαν να προσγειωθεί το αεροπλάνο στην Κύπρο. Με οποιαδήποτε προβλήματα θα δημιουργούνταν. Η κυβέρνηση πήρε τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει, δεδομένου των ειδικών περιστάσεων που είχαν δημιουργηθεί. Υπάρχει ακόμα μια πτήση η οποία έρχεται σε λίγο και η οποία έχει ενημερωθεί, είναι από τη Θεσσαλονίκη, να μην επιβιβαστεί κανένας, αν δεν έχει το πιστοποιητικό. Αυτή είναι η οδηγία. Όλες οι εταιρείες το τηρήσαν. Δεν γνωρίζω τους λόγους γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία ή οι εταιρείες που συνεργάζονται μαζί τους στο check-in δεν τηρήσαν αυτές τα διατάγματα, αυτές τις αποφάσεις. Και σίγουρα δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Ναι. Ήδη μίλησα με τον Γενικό Εισαγγελέα. Θα παρθούν όλα τα νομικά μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να δώσουμε το μήνυμα ότι οι οδηγίες, τα διατάγματα, οι νόμοι, οι κανονισμοί είναι για να τους ακολουθούμε. Ναι. Όμως όλοι πρέπει να κατανοήσουμε τη δύσκολη θέση την οποία είχαμε βρεθεί όλοι μας με το να έχουμε ένα αεροπλάνο τον οποίο με κάποιες ενέργειες μη συμμόρφωσης κάποιων εταιριών ενώ δεν έπρεπε να είχαν επιβιβαστεί κάποιοι επιβάτες, επιβιβάστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο είχαν επιβιβαστεί και είχαν καταλήξει είναι κατανοητό. Στο αεροδρόμιο εδώ στην Κύπρο. Κρατάω πάντως αυτό που μου λέτε ότι αύριο αυτό που θα εξετάσει η κυβέρνηση είναι αυτές τις εξαιρετικά μοναδικές περιπτώσεις που βρίσκονται στο εξωτερικό και χρήζουν ανθρωπιστικής προσέγγισης. Σωστά το μεταφέρω? Ναι, αύριο θα υπάρχει, θα συζητήσει. Άρα μην περιμένουν οι συμπολίτες μας ότι όποιος είναι στο εξωτερικό αύριο θα του προτείνετε έναν τρόπο για να έρθει πίσω. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Οι οδηγίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τη Διευθυντική είναι καθαρό. Επιτροπή που έχει δημιουργηθεί και ευχαριστώ. Ακολουθούνται για όλους. Ευχαριστώ. Και κάτι τελευταίο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Να μην σας κάνω άλλο. Κάτι τελευταίο κυρίες και κύριοι, το μεταφέρω κι εγώ. Είναι καλό τώρα αυτοί οι συμπολίτες μας που έτυχαν πάντως αυτής της εξαίρεσης
και κατέβηκαν από το αεροπλάνο και μπαίνουν σε περιορισμό, να αναλογιστούν και λίγο την ευθύνη που έχουν τώρα απέναντι στην κοινωνία, η οποία είναι σε μέτρα, έτσι. Μην ξεκινήσουν τώρα οι φοιτητές και κάνουν τα δικά τους και μπαίνουν και φεύγουν από τα σπίτια και αναγκαστούμε τώρα να πρέπει να τους φυλάμε για να είναι στην καραντίνα κλπ. Τα λέω με κάθε σεβασμό, αλλά για όλους μας είναι ώρες ευθύνης, έτσι. Καραντίνα, καραντίνα. 14 μέρες, 14 μέρες, αφού αποφάσισαν να έρθουν πίσω στη δημοκρατία. Τι θα γίνει? Λοιπόν, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Εδώ κοντά μου είναι η κυρία Μαρία Κογιού, ο κύριος Μιχάλης Βωνιάτης και ο κύριος Πέτρος Καραγιάννης. Επιστήμονες, τους γνωρίζετε, έγιναν συνοδοιπόροι μας τα τελευταία 24 ώρα, τις τελευταίες εβδομάδες. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Κογιού, και να ερωτήσω εάν τα περιστατικά σήμερα που σημειώνονται στην Πάφο πάντως διαφοροποιούν την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα το κυπριακό σκηνικό. Σίγουρα είναι κάτι, είναι μια άσχημη εξέλιξη, η οποία σίγουρα θα αναθεωρήσει το σκηνικό. Δεδομένου ότι φαίνεται ότι υπήρξε μετάδοση εντός του νοσοκομείου και μάλιστα αυτή η μετάδοση θα πρέπει να γινόταν για κάποιο διάστημα, κάποιες μέρες, δεν ήταν μια φορά. Απλώς πέρασε να παρατήρει τη διάγνωση, γιατί ο άνθρωπος νοσηλευόταν από πολύ καιρό μέσα, δηλαδή δεν ήταν η αυτό πρώτη τι φορά. Σημαίνει τώρα, ότι έχουμε κοινοτικό spread, σωστά το μεταφέρω? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν πρέπει να ελεγχθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί φαίνεται ότι έχουμε ήδη δευτερογενή κρούσματα και αυτά τα δευτερογενή θα πιθανώς να έχουν και τριτογενή. Άρα πάμε σε τρίτον κύκλο εξετάσεων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε και εντός της κοινότητας μετάδοση, βέβαια. Μπορεί να σημαίνει αυτό. Ναι. Απαιτεί κάποιο άλλο χειρισμό, δηλαδή πέρα από τον αποκλεισμό των συγκεκριμένων χώρων, είναι στην εργαλειοθήκη μας ίσως και αποκλεισμός πόλεων πια, εάν πάμε σε τέτοια κατάσταση? Ναι, αν η Πάφος φανεί ότι έχει ενδοκοινοτική μετάδοση, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αν χρειαστεί, ή τουλάχιστον σε πρώτη φάση να ελέγχονται εύκολα τα περιστατικά στην κοινότητα. Δηλαδή, περιστατικά τα οποία πηγαίνουν με πυρετόν και εικόναν γρυπόδου συνδρομής, ας το πούμε, της εικόνας που προκαλεί και ο κορονοϊός, θα πρέπει εύκολα να ελέγχονται για να πάρουμε μια εκτίμηση του τι γίνεται στην κοινότητα. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι ενδείξεις θα έχουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν πιο αυστηρά μέτρα. Σίγουρα θα πρέπει να πάρθουν. Μάλιστα. Κύριε Βωνιάτη, έρχομαι κοντά σας. Απλά επιτρέψτε μου να δώσω ρεπορτάζ. Είναι πια επιβεβαιωμένο. Ενημερώνω, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, ότι ξεκίνησαν τα προβλήματα και στον στρατό. Δηλαδή, ένα στέλεχος παρουσιάστηκε θετικό εδώ στην Λευκωσία. Συνεπώς υπάρχει μια μονάδα αυτή τη στιγμή που είναι σε καραντίνα. Στρατιωτική μονάδα που είναι σε καραντίνα όλο το προσωπικό και οι χώροι. Γίνεται απολύμανση αυτή την ώρα και έλεγχος όλων των επαφών αυτού του στελέχους. Ενώ υπάρχει και ένα άλλο ύποπτο κρούσμα. Για την ώρα αναμένουν τα αποτελέσματα. Είναι σε καραντίνα και αυτό το στρατόπεδο όμως. Άρα έχουμε δύο στρατιωτικές μονάδες στην πρωτεύουσα. Είναι σε καραντίνα αυτή την ώρα. Με ενημερώνουν ότι και το ΓΕΦ αύριο θα λάβει ειδική διευθέτηση για να γίνουν απολυμάνσεις, απομάκρυνση στελεχών, επαφές και πάει λέγοντας. Αυτό το δίνω εν είδη ρεπορτάζ. Ελάτε, κύριε Βωνιάτη, σε αυτό που συζητάμε. Είναι επαρκής τα μέτρα που έλαβε η Δημοκρατία με... Επαρκούν τα μέτρα που έλαβε η Δημοκρατία με βάση τώρα και το σκηνικό όπως διαμορφώνεται, ή πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα? Τα μέτρα ήδη είναι αρκετά αυστηρά και πιστεύω ότι είναι επαρκή όσο μπορούν να είναι. Γιατί να μην ξεχνάμε. Άρα μην απογοητεύονται οι συμπολίτες μας, γιατί θέλω να λέμε απλές κουβέντες απόψε. Αυτό θα πούμε. Οι συμπολίτες μας λένε ότι πήραμε τα μέτρα, κλείσαμε και όλη την οικονομία τώρα. Ο καθένας σκέφτεται και τη δουλειά του και τα παιδιά του. Και όμως τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Άρα μήπως τελικά είναι δώρον άδωρον? Όχι, αυτό θα συμβεί. Γιατί όπως είδαμε, εκτός από την Πάφο και αλλού, έχουμε μετάδοση στην Κύπρο της νόσου. Από εισαγόμενα κρούσματα, αλλά έχουν μεταδοθεί και σε ολόκληρη οικογένεια στην Λάρνακα. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Άρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε
το πρόβλημα σωστά με το να ανοιχνεύουμε όλα τα πιθανά κρούσματα, τα ύποπτα κρούσματα μάλλον. Ταυτόχρονα, από τα επιβεβαιωμένα, όλους αυτούς που έχουν έρθει σε στενή επαφή και από εκεί και πέρα, αν βρεθούν δευτερογενή κρούσματα, θα γίνει και τρίτος κύκλος. Μάλιστα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τη γρήγορη εξάπλωση, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ότι θα υπάρξει εξάπλωση του ιού, θα υπάρξει, αλλά όχι με τον ρυθμό που θα ήθελε ο ίδιος ο ιός, αλλά με τον ρυθμό που θα θέλαμε εμείς, ώστε να μην αφήσουμε παράθυρα να προσληθούν άτομα που είναι είτε υπερήλικες, είτε ανοίγουν σε ευάλωτες ομάδες, και δεν είναι μένα ότι δεν θα προσληθούν, δυστυχώς κάποιοι θα προσληθούν στο τέλος της ημέρας, αλλά όχι σε τέτοιους αριθμούς που να μην μπορεί το σύστημα υγείας να τους εξυπηρετήσει. Γιατί και όταν λέμε, επειδή το μεταδώσαμε πριν από λίγο στο ερτίδησιο, όταν λέμε το σύστημα υγείας, στην ουσία αναφερόμαστε στους αναπνευστήρες, έτσι. Εντάξει, δεν είναι αναπνευστήρες, είναι και το προσωπικό. Ναι. Αλλά οι αναπνευστήρες είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο θα αντιμετωπιστούν οι αναπνευστικές ανεπάρκειες. Ωραία. Τώρα, κύριε Καραγιάννη, οι αριθμοί πολλές φορές λένε την αλήθεια, σχεδόν πάντα. Βοηθήστε με λίγο με τα νούμερα, προσπαθώ και εδώ να το απλοποιήσω λίγο. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το δωμάτιο έχουμε 10 άτομα, με βάση το τι συμβαίνει στον κόσμο και τους αριθμούς όπως πάνε και έρχονται, είναι βέβαιο ότι θα ασθενήσουν οι 5 από τους 10, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, και από αυτούς τους 5 οι 2 θα χρειαστεί να μπουν σε νοσοκομείο, καλά το αντιλαμβάνομαι. Όχι. Αυτό είναι το πιο το χειρότερο σενάριο που λέτε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί λοιπόν. Όχι, όχι. Γιατί ακούω συχνά πυκνά να επαναλαμβάνεται ότι σχεδόν τα 6 ή τα 7 δέκατα του πληθυσμού είναι βέβαιο ότι θα ασθενήσουν. Εάν αφαιθούν τα πράγματα ανεξέλεκτα, τα μέτρα που έχουν πάρθει και γι' αυτόν έχουν πάρθει, είναι να περιορίσουμε αυτήν την αλυσιδωτή μετάδοση του ιού σε πολλαπλά άτομα. Μάλιστα. Άρα τα μέτρα θα μας εμποδίσουν να πάμε σε αυτό που περιγράφει. Ακριβώς. Ναι. Εκείνο που μας έχει χαλάσει. Άρα με βάση τη σημερινή εικόνα, ποια είναι η κλίμακα που αναμένουμε, με βάση το τι συμβαίνει σήμερα. Με το ότι έχουμε 46 κρούσματα μέσα σε μια εβδομάδα, σε αναλογία πληθυσμού, κατ' εμέναν είναι κάπως πιο ψηλά από ό,τι θα αναμέναμε. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στην Πάφο και στα στρατόπεδα. Αυτό θα μας δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον όσον αφορά στην ιχνηλάτιση των επαφών. Σκεφτείτε τώρα εάν στο στρατόπεδο κάποιοι από τους στρατιώτες βγήκαν έξω το Σαββατοκυριακό και πήγαν στα σπίτια τους. Τι δεδαλώδες πρόβλημα θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτοί που ιχνηλατούν τις επαφές. Ναι. Θα αρχίσω να ξεδιπλώνω λίγο και τα της αρρώστιας, με την έννοια του ότι, ναι, πρέπει να κάνουμε ό,τι να κάνουμε για να σπάσουμε την αλυσίδα. Από την άλλη όμως, αυτοί που θα νοσήσουν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν θα νοσήσουν και πάντως, είναι βέβαιο, τουλάχιστον αυτό λένε οι αριθμοί, ότι δεν θα καταλήξουν. Έτσι. Το 0,2 φαίνεται ότι πάει εκεί. Φυσικά. Και ειδικά στις ηλικίες τις μικρές. Γι' αυτό λέω για το 0,2. Τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι στιγμής από διάφορες επιδημιολογικές μελέτες λένε ότι το 85% θα νοσήσει πολύ ήπια. Το 15% θα παρουσιάσει λίγο πιο σοβαρά προβλήματα, αλλά από εκείνους οι 5 ίσως χρειαστούν νοσοκομειακή φροντίδα. Και από αυτούς γύρω στο 2% ίσως διασωληνωθεί. Και είναι αυτοί που είναι σε πιο επικίνδυνη κατάσταση. Τα παιδιά δεν κινδυνεύουν. Τα παιδιά κάτω των 10 ετών δεν κινδυνεύουν. Τα παιδιά είναι ταχυδρόμοι. Ακριβώς. Γι' αυτόν κλείσαν τα σχολεία. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Όπως αποτυπώνεται σε ένα ρεπορτάζ μέχρι αυτή την ώρα. Είχαμε και ένα διάγγελμα του Μακρόν πριν. Πολύ πιο αυστηρά μέτρα εκεί. Θα τα δούμε και αυτά. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα βάλω στην κουβέντα μου και το διαδικτυακό Σίγμα Live, γιατί θα μπορείτε εκεί να μας στέλνετε ερωτήσεις και να τις απαντάμε σε πραγματικούς χρόνους. Και έχω και μια συνέντευξη
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ειδικά για την Κύπρο, και αυτό έρχεται σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, παρακαλώ. Κορονοϊός. Ο νέος ιός που σε 2,5 μήνες εξαπλώθηκε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη και έφερε την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια νέα πανδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άργησε να το παραδεχτεί και αυτό ίσως αποδειχτεί ένα μοιραίο λάθος. Τον βάφτισα SARS-CoV-2, έσπηρε το θάνατο σε χιλιάδες άτομα και επιμόλυνε εκατοντάδες χιλιάδες άλλους. Κίνα, 31 Δεκεμβρίου. Στην πόλη Γουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, οι υγειονομικές αρχές ερευνούν 27 κρούσματα ιογενούς πνευμονίας, της οποίας τα αίτια δεν είναι σαφή. Εκτιμάται ότι ο κορονοϊός συνδέεται με την πώληση άγριων ζώων σε κινεζική αγορά. Όπως όλα δείχνουν, ο ασθενής 0 κατανάλωσε μολυσμένο ζώο. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο ιός προήλθε από νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο μέσω άλλων ζώων, θέτοντας σε συναγερμό την Κίνα. Οι αρχές βάζουν ολόκληρες πόλεις σε καραντίνα, απομονώνουν εκατομμύρια πολίτες. Οι θάνατοι και τα κρούσματα από τον άγνωστο ιό αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Ο αριθμός των ασθενών, που σκαρφαλώνει με ραχδαίους ρυθμούς, υποχρεώνει την κυβέρνηση να ανεγείρει ειδικά νοσοκομεία σε μόλις 6 ημέρες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι σχεδόν καθησυχαστικός. 3 Φεβρουαρίου, θρίλερ στην Ιαπωνία. 3.700 επιβαίνοντες του κρουαζιεροπλοίου Diamond Princess τίθενται για 14 μέρες σε καραντίνα ανοιχτά της πόλης Γιοκοχάμα. Ανησυχίες προκαλεί περιστατικό επαναμόλυνσης του ασθενούς μετά την αποθεραπεία. Νότια Κορέα. Μια τελετή θρησκευτικής αίρεσης, στην οποία συμμετείχε ασθενής, αποτελεί την αφορμή για εξάπλωση του ιού σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές παλεύουν μέχρι σήμερα για τον περιορισμό του. Η θανατηφόρα ασθένεια ταξιδεύει ακόμα πιο μακριά, φτάνει σε όλες τις υπήρους, χτυπά χώρες με ασθενείς συστήματα υγείας. Μέχρι τότε ο πλανήτης εξακολουθεί να υποβαθμίζει το ζήτημα. Ένα ζήτημα οι απώλειες του οποίου σε ανθρώπινες ζωές μπορούν να συγκριθούν με εκείνες στις εμπόλεμες ζώνες. Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές επιβεβαιώνουν κρούσματα, ακόμα και άγνωσης προέλευσης. Στην Ιταλία η τραγωδία είναι ανίποτη. Παραμένει μέχρι σήμερα το επίκεντρο της επιδημίας στην Ευρώπη. Ολόκληρη χώρα είναι σε καραντίνα. Οι συνθήκες θυμίζουν πόλεμο. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti. Σε καραντίνα και η Ισπανία. Η μία χώρα μετά την άλλη τίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανακοινώνονται νέες ταξιδιωτικές οδηγίες. Αλλάζουν με την ώρα. Σχολεία και πανεπιστήμια κλείνουν. Αεροδρόμια αναστέλουν τη λειτουργία τους. Αθλητικές διοργανώσεις αναβάλλονται. Επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο. Στρατός και αστυνομία κινητοποιούνται για τον έλεγχο της στήρησης των μέτρων. Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία μετρούν νεκρούς και χιλιάδες κρούσματα από το φωνικό ιό. Θανάτους μετρά και η Ελλάδα την ώρα που τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς. Ασθενείς καταλήγουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Βρετανία μετρά και αυτή τις πληγές της. Από τη Βρετανία, ο ιός έρχεται και στην Κύπρο. 6 Μαρτίου 2020, η Κυπριακή Δημοκρατία ανακοινώνει τον ασθενή 0. Ο κατάλογος συνεχίζει να μεγαλώνει. Ο πλανήτης μοιράζεται στα 2 στις 12 Μαρτίου με απόφαση Τραμπ. Λίγες μέρες μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο φόβος που προκαλεί η ακόμη μεγαλύτερη εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα οδηγεί σε απαγόρευση πτήσεων και απομόνωση της Ευρώπης. The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. Μέση Ανατολή. 100 νεκρών στο Ιράν. Η χώρα γονατίζει. Κάνει έκκληση απόγνωσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για οικονομική βοήθεια. Θανάτους από τον ιό καταγράφει το γειτονικό Ιράκ. Ο κορονοϊός διαβαθμίζεται σε πανδημία. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths and the number of affected countries climb even higher. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου ασύμμετρη απειλή. Με μια ματιά στον παγκόσμιο χάρτη μπορεί κάποιος να διακρίνει το μέγεθος της καταστροφής. Η ευθύνη για τον περιορισμό της ασθένειας ανήκει πλέον σε όλους. Πάντως πριν από λίγο ο Αμερικανός Πλανητάρχης ανέφερε ότι προφανώς και δεν είναι υπό έλεγχο η κατάσταση με τον κορονοϊό. Μάλιστα αναφέρει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικών του ειδικών αυτό το πράγμα θα διαρκέσει
μέχρι τον Ιούλιο ή Αύγουστο, προκειμένου να έχουμε ασφαλή εικόνα. Πάμε να δούμε και τι συμβαίνει ακριβώς στην Γαλλία, γιατί είχαμε πριν από λίγο διάγγελμα του Μακρόν. Εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι λήφθηκαν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Η Γεωργία Κωνσταντίνου παρακολουθεί τους δορυφόρους. Γεωργία, τι ακριβώς συμβαίνει? Καλησπέρα σας. Με διάγγελμά του, Εμμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε στον γαλλικό λαό για τα μέτρα της Γαλλίας στην προσπάθεια πρόληψης από την μετάδοση του κορονοϊού. Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στη μάχη κατά του κορονοϊού με ταυτόχρονη ανακοίνωση επιβολής περιοριστικών μέτρων. Συγκεκριμένα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ανακοίνωσε την αναβολή όλων των ταξιδιών μεταξύ χωρών εκτός Σέγγεν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επόμενες 30 ημέρες, σημειώνοντας πως πολίτες των κρατών μελών που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Στη γαλλική επικράτεια πλέον για τις επόμενες 15 μέρες θα επιτρέπονται μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις, ώστε να πραγματοποιούνται τα απαραίτητα ψώνια με σεβασμό, όπως είπε, στις αποστάσεις αλλά και μετακινήσεις για θέματα υγείας και εργασίας. Το εν λόγω μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από αύριο Τρίτη στη 1 μετά το μεσημέρι ώρα Κύπρου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης την αναβολή του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή, αλλά και την αναβολή του νομοθετικού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατέδειξε μάλιστα την πραγματική έκταση του προβλήματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως βρισκόμαστε σε πόλεμο και η Γαλλία θα προστατεύσει τα παιδιά της. Απίφθινε μάλιστα έκκληση προς το λαό να μην αγνοεί τις συστάσεις για αυτοπεριορισμό. Η Γαλλία έχει ήδη κλείσει εστιατόρια, μπαρ, σχολεία και έχει απαγορεύσει τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων. Ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα 21 νέους θάνατους, με τον συνολικό απολογισμό να αυξάνεται στους 148. Την ίδια ώρα, σε νέες συστάσεις προς όλες τις χώρες, προχώρησε και ο ΠΟΗ, η Γεωργία. Πολύ σωστά, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνέστησε προλίγους στις χώρες να επιμείνουν στη στρατηγική του περιορισμού, γιατί η πανδημία αυτή μπορεί να ελεγχθεί. Η στρατηγική του περιορισμού έδειξε θετικά αποτελέσματα, όπως ανέφερε, στην Κίνα, την Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Γενέβη. Ο ΠΟΗ καλεί όλες τις χώρες να ενισχύσουν τα προγράμματα των ελέγχων τους, εκτιμώντας ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιβραδύνουν την εξέλιξη της πανδημίας. Χρήσανθε. Άρα έδωσαν και συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που μέσα από τα μέτρα τους κατάφεραν να τον περιορίσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο θα δούμε και την συνέντευξη που παραχωρήθηκε αποκλειστικά στο ΣΥΓΜΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επιστρέφω εδώ. Κυρία Κογιού, από ποια αντικείμενα μπορεί να μεταδοθεί ο ιός, με ρωτάνε? Πρακτικά από όλα τα αντικείμενα μπορεί να μεταδοθεί. Ανάλογα με το αντικείμενο είναι και ο χρόνος επιβίωσης του. Αλλά εκείνο το οποίο είναι μια πολύ σημαντική αρχή, είναι ότι σαν ιός επιβιώνει σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν και κρίσεις. Δηλαδή και υγρασία, αλλά και οργανική ύλη. Δηλαδή όταν φταρνιστώ και πέσουν οι εκκρίσεις μου πάνω σε μια επιφάνεια. Εκεί πόσο καιρό, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι κατευθυντήρια γραμμή, πόση ώρα μπορεί να αντέξει εκεί ο ιός εκτός οργανισμού? Εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Όχι, η θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάζει πάρα πολύ μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Είναι σταθερές οι θερμοκρασίες. Εκείνο το οποίο το καθορίζει, με βάση έρευνες οι οποίες έγιναν πρόσφατα στην Αμερική, είναι και το είδος του υλικού το οποίο λερώνεται με τις εκκρίσεις, αλλά και κυρίως η παρουσία εκκρίσεων. Ναι. Δηλαδή, άμα υπάρχει οργανική ύλη και υγρασία, αυτόν τρέφει τον ιό και μπορεί να ζήσει περισσότερο. Η θερμοκρασία, κύριε Βογνιάτη, παίζει ρόλο σε ό,τι αφορά την επιβίωση του ιού? Όλα τα μικρόβια και ιοί, ναι, σε κάποια θερμοκρασία καταστρέφονται. Ήλιο καταστρέφεται ο κορονοϊός. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες είναι τεχνητές, μιλάμε για θερμοκρασίες εργαστηρίου. Ναι. Και μιλάμε για θερμοκρασίες άνω των 60 βαθμών. Από εκεί και πέρα, σε συνθήκες κλιματολογικής θερμοκρασίας, μέχρι σήμερα έχουν δει να ζει, να επιβιώνει ο ιός μέχρι 37,9 βαθμούς Κελσίου. Σε κλιματολογικές συνθήκες, σε διάφορες χώρες όπου έχει μεταδοθεί. Και έχει βρεθεί ότι ακόμα και με 37,9 βαθμούς, ο ιός μεταδίδεται. Βέβαια, θα πρέπει να μην υπερβάλλουμε και να είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι το καλοκαίρι, όπως και να έχουν τα πράγματα, στην Κύπρο οι θερμοκρασίες είναι πολύ διαφορετικές, γιατί μιλάμε για θερμοκρασίες υπό σκιά των 40 βαθμών, αλλά
στο περιβάλλον η θερμοκρασία είναι πολύ πιο ψηλή. Εκεί, εκεί τι θα έχουμε, θα έχουμε αδυναμία ταχείας εξάπλωσής του μπορεί να ή θα έχουμε και παντελή περιορισμό. Μπορεί να δούμε και παντελή περιορισμό και να δούμε επανεμφάνιση του ιού όμως σε δεύτερο κύμα, όπως θα θέλαμε να το πούμε, μέσα στον φθινόπωρο, συνήθως μέσα στο τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, θα μπορούσαμε να δούμε ένα δεύτερο κύμα του ιού. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δυστυχώς αυτός ιός ήρθε και δεν θα φύγει εύκολα. Ναι. Κύριε Καραγιάννη, εν τω μεταξύ, εάν κάτι από αυτά που απαντάμε θέλετε να το συμπληρώσετε, πολύ ευχαρίστως. Απλά εγώ θα σας κάνω και νέες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ως... Φυσικά πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην επανεισδοχή του ιού. Δηλαδή εμείς μπορεί να θέσουμε το σπίτι μας σε τάξη, αλλά να μας έλθουν πάλι κρούσματα εισαγόμενα από χώρες οι οποίες εξακολουθούν να έχουν την επιδημία. Ναι. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε κατά την τουριστική περίοδο, πώς θα σιγουρευθούμε ότι δεν θα έχουμε επανεισαγωγή με αυτόν τον τρόπο. Άρα, αυτού λεχθέντος ένα άτομο που νοσεί, θεραπεύεται, μπορεί να ξανοσήσει. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτές οι 3-4 δημοσιεύσεις που, περιστατικών όπου παρουσιάστηκε μια δεύτερη έξαρση. Αρκετοί έχουν εκλάβει αυτόν ως επαναμόλυνση του ασθενούς. Εγώ δεν το πιστεύω αυτόν, διότι εάν είναι κάτι ανορθόδοξο να συμβεί, εάν κάποιος ανανύψει, συνήθως τα αντισώματα που παράγονται μετά είναι προστατευτικά. Μόνο μια περίπτωση ξέρω από αυτό δεν είναι τόσο καλό, είναι στην περίπτωση των ρωταϊών που προκαλούν διάρειες στα παιδάκια. Ναι. Εκεί μπορεί να επαναμολυνθείς πολύ σύντομα. Επειδή μου λέτε για παιδάκια, ένα βρέφος 3 μηνών θεωρείται ευάλωτη ομάδα, στις ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνονται και τα βρέφη. Τα 2-3 βρέφη που εμολύνθησαν σε τέτοια ηλικία δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν θα τα συγκατέλεγα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων. Άρα, το γεγονός και μόνο ότι είναι βρέφος δεν το κάνει είναι πιο ευάλωτο απέναντι στον ιό. Φυσικά, το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν είναι τόσο ισχυρό. Τόσο ισχυρό ή αναπτυγμένο. Επομένως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και με τα παιδάκια αυτά, αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει δεδομένα σχετικά με καταλήξεις σε τέτοιες. Τώρα, βοηθήστε με να αντιληφθώ κάτι άλλο. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις 14 μέρες, στις οποίες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί κάποιος να εμφανίσει τα συμπτώματα. Έστω λοιπόν ότι τα εμφανίζει στο μέσο περίπου των 14 ημερών ή και προς το τέλος. Από την ώρα που το εμφανίζει το σύμπτωμα, πόσο καιρό κάνει για να θεωρηθεί ότι ιάθηκε αυτός ο άνθρωπος και πάντως δεν μπορεί να κολλήσει και άλλους. Άλλες 14 μέρες. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δηλαδή. Υπάρχουν κάποια δεδομένα αυτή τη στιγμή. Ο χρόνος επόασης τίθεται μεταξύ 2 και 14 ημερών ή 11 ημερών με έναν μέσον όρο γύρω στις 5-6 ημέρες. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε επακριβώς μέχρι στιγμής είναι κατά πόσον ο ιός εκκρίνεται πριν την παρουσία των συμπτωμάτων. Εγώ θεωρώ ότι το κάνει, τουλάχιστον 1-2 μέρες πριν. Και άπαξ και παρουσιαστούν τα συμπτώματα, maximum έκκριση είναι 3-4 ημέρες αργότερα και συνεχίζει μέχρι 10 μέρες στους ενήλικες, ίσως 14 και περισσότερες μέρες στα παιδάκια. Αυτόν μας λέει ότι οι 14 ημέρες που έχουν τεθεί και υπάρχουν δεδομένα εδώ πέρα, θα μαζέψουν γύρω στο 97% των περιστατικών. Κάποια περιστατικά θα παρουσιάσουν τα συμπτώματα αργότερα από τις 14 ημέρες. Αυτούς θα τους χάσουμε. Μάλιστα. Η Φρόσο Βιολάρη είναι έτοιμη από το διαδικτύο Εγώ Σίγμα Live. Για να σας βάλω, κυρίες και κύριοι, όσοι δεν είχατε την ευχαίρεια να μας ρωτήσετε, να μας ρωτήσετε τώρα. Φρόσο Βιολάρη, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε εδώ, χρήσατε δεκάδες ερωτήσεις στο Σίγμα Live. Έχετε ρωτήσει ήδη και έχει τεθεί ήδη. Πρώτη ερώτηση, αναφορικά με την αύξηση της θερμοκρασίας. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι αυτό ενδιαφέρει αρκετό κόσμο και ρωτάνε εάν κολλήσουν κορονοϊό, τι γίνεται στη συνέχεια, αφού δηλαδή περάσουν 14 μέρες, θεραπευτούν, αν έχουν δυνατότητα
οι ίδιοι να κολλήσουν. Και επίσης έχουμε και ερωτήσεις τι γίνεται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάβει το εμβόλιο της γρίπης Α και αν έχουν και αυτοί τις ίδιες πιθανότητες να κολλήσουν κορονοϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, κωδικοποιείς και ό,τι άλλο υπάρχει και στείλε μου το ραβασάκι κάτω φρόσο, προκειμένου να το απαντήσω εδώ. Σίγμα Live, κυρίες και κύριοι, ό,τι θέλετε το στέλνετε και θα έχω την ευκαιρία να σας τα απαντήσω όλα, θεωρώ. Τώρα, βλέπω εδώ για τον αυτοπεριορισμό. Mm. Τι ακριβώς εννοούμε με τον αυτοπεριορισμό? Mm. Γιατί, ξέρετε, έγινε και μεγάλη κουβέντα τώρα, θα έρθουν οι φοιτητές, θα τους βάλουμε μόνοι μας σε καραντίνα. Mm-hmm. Ακούω ότι κάποιοι θεώρησαν ότι το να είναι σε διαφορετικούς ορόφους στο ίδιο σπίτι όμως, αυτό μπορεί και να είναι καραντίνα. Οι ειδικοί μου λένε ότι δεν είναι. Πέστε μας ακριβώς. Τι σημαίνει αυτοπεριορισμός? Όταν λέμε καραντίνα, είναι πιο αυστηρός από τον αυτοπεριορισμό. Άρα, ένα είναι αυτοπεριορισμός και άλλο καραντίνα. Ακριβώς. Η καραντίνα σημαίνει υποεπίβλεψη περιορισμός. Δηλαδή, είναι πιο αυστηρή η έννοια του όρου. Υποεπίβλεψη των αρμοδίων αρχών. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν σε αφήνουν πραγματικά να βγεις έξω από εκείνον τον χώρο που δικαιούσε να διακινηθείς. Όταν λέμε αυτοπεριορισμός, εννοούμε ότι κάποιος περιορίζεται σε έναν χώρο, στον οποίο δικαιούται να κυκλοφορεί και σε άλλο δωμάτιο. Αλλά πάντως αποφεύγει και τους οικείους του και κρατά αποστάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη σύζυγον του κάποιος να αποφύγει. Αυτή η απόσταση των 2 μέτρων είναι ασφαλής? Τουλάχιστον 2 μέτρα, ναι. Δεδομένου ότι έχεις και ανοιχτά παράθυρα στο χώρο σου. Ναι. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να αερίζεται πολύ καλά ο χώρος στον οποίο βρίσκεσαι. Πρέπει να έχεις δική σου τουαλέτα, δικά σου μαχαίρια, πυρούνια, πιάτα. Είναι καλύτερα να υπάρχουν και χωριστά, ούτως ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να έρχονται σε επαφή οι εκκρίσεις και αυτά όλα με τους άλλους ανθρώπους που υπάρχουν στο σπίτι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται. Ναι. Τώρα, κύριε Βονιάτη, λέγεται και γράφεται για την διαδικασία του πλησίματος, των χεριών, των ρούχων. Άς. Αυτό έχει κάποιο κώδικα, έχει κάποιο πρωτόκολλο, πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη θερμοκρασία το νερό? Και να μιλήσουμε και λίγο για τα αντισηπτικά. Το ενόπνευμα κάνει τη δουλειά, δεν την κάνει? Ωραία. Θα ξεκινήσουμε από το πλήσιμο των χεριών και από τη θερμοκρασία του νερού. Δεν έχει μεγάλη σημασία η θερμοκρασία του νερού. Βέβαια, είναι προτιμότερο να είναι ζεστό το νερό, αλλά όχι απαραίτητα. Εκείνο που έχει σημασία είναι το σαπούνι. Mm-hmm. Το σαπούνι καταστρέφει τον ιό. Γιατί ο ιός βρίσκεται σε ένα περίβλεμα, το οποίο είναι από λιπίδια, από λιπαρή ουσία. Mm-hmm. Και όπως ξέρουμε, το σαπούνι καταστρέφει το λίπος. Άρα όταν καταστραφεί το περίβλημα του ιού, καταστρέφεται και ο ιός. Επομένως, είναι αυτή η βάση του πλησίματος των χεριών. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, τα διάφορα αντισηπτικά, το αλκοόλ τον καταστρέφει, τον αδρανοποιεί, όπως και η χλωρίνη. Mm-hmm. Άρα, αυτά που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας είναι αρκετά καλά υλικά για να αποστηρώνουμε επιφάνειες, να πλένουμε τα χέρια μας και δεν χρειάζεται κατά ανάγκη πάντοτε να έχουμε τζέλ από αλκοόλ. Μάλιστα. Τώρα, να πούμε κάτι για τον λαιμό. Λέχθηκε πολλές φορές ότι το να κρατάμε το ιστορικό του λαιμού μας ζεστό και υγρό, δεν ευκολύνει τον ιό. Ανάποδα λοιπόν ότι ο ιός επιλέγει τον στεγνό λαιμό για να τον χτυπήσει, εάν και εφόσον βρεθεί εκεί, και πάντως ότι με το νερό τον οδηγούμε στο στομάχι και στο στομάχι τον καταστρέφει το γαστρικό υγρό. Άρα τα πολλά ζεστά ροφήματα, έλεγαν κάποιοι, μπορεί και να είναι αντιμετωπίσιμο. Επίσης, με ρωτάει και κάποιος άλλος τηλεθετής, καλά, όταν το αλκοόλ τον καταστρέφει στα χέρια, μήπως τον καταστρέφει και όταν το πίνουμε το αλκοόλ εν είδη είναι ο πνευματοδόν ποτών? Να το απαντήσουμε, γιατί ξέρετε, όλα αυτά πρέπει... Θα το απαντήσουμε και αυτό. Καταστρέφει τον ελεύθερον ιόν, ο οποίος είναι έξω από τα κύτταρα. Ναι. Όλοι οι ιοί πολλαπλασιάζονται εντός των κύτταρων. Mm. Δεν είναι ικανοί να πολλαπλασιαστούν από μόνοι τους. Χρειάζονται τη βιοσυνθετική ικανότητα του κυττάρου για να πολλαπλασιαστούν. Επομένως, κρύβονται και προστατεύονται. Mm-hmm.
Επομένως, πίνοντας το αλκοόλ, δεν θα έχει ιδιαίτερον αντίκτυπο. Υπάρχει χρονικό περιθώριο στο οποίο μένει στην είσοδο των αναπνευστικών μας οδών ο ιός, κολλημένος δηλαδή στο φάριγγα ή στη στοματική κοιλότητα και άρα προσφέρεται η καθαριότητα του στόματος για να τον εξωτερώσουμε. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε και το στόμα μας και τα ευλενογόνες μεμβράνες κρατούνται βρεγμένες τροποντινάποτε σε κρίσεις από αδένες που έχουμε. Αυτόν υποβοηθά κάπως τον ιό να κατακρατηθεί εκεί πέρα μέχρι ότου δεσμευθεί από την ανάλογη πρωτεΐνη του κυττάρου που θα τον τραβήξει και θα τον πάρει μέσα στο κυττάροπλασμα. Αυτή είναι η διαδικασία μόλυνσης ενός κυττάρου. Και άπαξ και βρεθεί εντός του κυττάρου, τότε αρχίζει ο πολλαπλασιασμός. Μπορεί, ας πούμε, με τα ζεστά ροφήματα να πάνε κάτω στο στομάχι, όπως λέτε, και μετά εκεί να δράσουν τα οξέα του στομάχου, αλλά πάλι πρόκειται για ιούς οι οποίοι είναι στην επιφάνεια και όχι εντός των κυττάρων. Θα επιχειρήσω την επανάληψη, γιατί έχω τουλάχιστον 6 ερωτήσεις, κύριε Βονιάτη, που με ρωτάνε για το περιστατικό που επιβεβαιώθηκε, είναι κρούσμα δηλαδή, και το πόσο χρονικό διάστημα γίνεται εντελώς καλά και δεν κολλά και άλλους. Το είπε ο κύριος. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα, παίρνει χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο μολύθηκε σήμερα, αύριο νόσησε και μεθαύριο έγινε καλά. Αυτό θα πάρει ίσως η συνολική χρονική διάρκεια φτάνει κάποτε μέχρι και 27 μέρες, να το πούμε έτσι, για να πούμε ότι κάποιος από την ημέρα. Είναι καθαρός. Από την ημέρα που μολύθηκε μέχρι από την ημέρα που ιάθηκε πλήρως. Ιάθηκε πλήρως και δεν κολλά και άλλο. Και δεν μεταδίδει. Η πλήρης ίαση είναι όταν δεν κολλάς άλλο. Βέβαια. Έτσι. Ναι. Άρα υπάρχει. Και αυτό δεν είναι πάντοτε σταθερό σε όλους, είναι το ίδιο. Ναι. Δηλαδή αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι πρώτον, ο χρόνος επόασης είναι συγκεκριμένος. Έχουν γίνει πάρα πολύ καλές μελέτες και γνωρίζουμε με κάποια ακρίβεια ότι ο μέσος όρος εμφάνισης συμπτωμάτων μετά από μόλυνση, χρόνος επόασης, είναι 5,5 μέρες. 5 με 6 μέρες είχε πει ο συνάδελφος Καραγιάννης. Και από εκεί και πέρα μπορεί να πάει μέχρι και 11,5 μέρες στο 97%. Υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα τα οποία στις 14 ημέρες όμως έχουμε το 99,9%. Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα μεταβεί πέραν των 14 ημερών και αυτό είναι ο χρόνος επόασης. Από την ημέρα όμως που θα εμφανιστούν συμπτώματα σίγουρα μεταδίδει κάποιος. Φαίνεται ότι γίνεται και μετάδοση και θα συμφωνήσω με τον καθηγητή Καραγιάννη ότι μπορεί ο ιός πιθανόν να μεταδίδεται και ένα-δύο μέρες πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, γιατί είναι εκεί που ξεκινά να αυξάνεται το υγειικό φορτίο μέσα στον οργανισμό. Και από εκεί και πέρα, αφού νοσήσει το άτομο, θα πάρει μια διαδρομή από 5 μέχρι 7 μέρες που θα έχει συμπτώματα, αλλά εξαρτάται εκεί και τι νόσηση θα έχει. Αν έχει ένα ελαφρύ κρυολόγημα, συμπτώματα ελαφρού κρυολογήματος, μπορεί να είναι και 5 μέρες η νόσηση και στις 10 μέρες να μην μεταδίδει. Αλλά αν κάποιος είναι βαριά και κάνει πνευμονία και έχει επιπλοκές, αυτό το άτομο μπορεί να πάρει πάρα πολλές ημέρες. Και εκείνο που έχει σημασία για μένα, πώς προστατευόμαστε, είναι αυτά που λέμε συνεχώς. Τα μέτρα προσωπικής προστασίας. Δηλαδή, δεν σημασία έχει και κάτι άλλο, ότι μόνο ο θεράπων ιατρός θα μπορέσει να πει σε κάποιον ότι αυτός ο συγγενής σου που είχε κορονοϊό έχει πλέον ιαθεί, δεν μεταδίδει. Γιατί το κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό. Είναι δεν είναι ακριβώς. Δεν υπάρχει δηλαδή η ακριβή ημερομηνία. Κυρία Κογιού, υπάρχει κάποια εξέταση πλην αυτής που κάνουμε για να αποδείξουμε ότι
το ύποπτο κρούσμα είναι επιβεβαιωμένο περιστατικό. Υπάρχει κάποια άλλη που μας δείχνει, που μπορεί να μας δείξει ότι περάσαμε από αυτό το πράγμα? Ναι, ναι, να σας πω το πρωτόκολλο. Υπάρχει το οποίο... μια εξέταση αίματος ίσως, ναι. Ή αυτό είναι και μόνο αυτό? Ότι περάσαμε, ναι, ότι νοσήσαμε ή ότι δεν μεταδίδουμε πλέον. Και τα δύο. Λοιπόν, ας τα δούμε και τα δύο. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι είναι πολύ σωστά. Δηλαδή, ο χρόνος τον οποίο θα μεταδώσει κάποιος σαφώς εξαρτάται από τη συμπτωματολογία του. Ναι. Δηλαδή, ένα βαρύ περιστατικό θα μεταδίδει περισσότερον καιρό. Ένα πιο ήπιο, λιγότερον καιρό. Και άμα είναι παιδάκι, επίσης είναι αυξημένος ο χρόνος τον οποίο αποβάλλει τον ιό και μπορεί να μεταδώσει. Γι' αυτόν τον λόγο, για να τα συγκεράσει όλα αυτά, το ECDC, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Νόσων, έχει βγάλει ένα πρωτόκολλο με το οποίο παρακολουθούνται κατά κάποιον τρόπο και αξιολογούνται αυτοί που νόσησαν, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά. Εκείνο το οποίο συνιστά είναι 2 εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, να γίνει ο πρώτος, και εφόσον έχουν περάσει βέβαια τα συμπτώματα, όχι για κάποιον ο οποίος έχει επιπλοκή και συνεχίζει, θα γίνει ο πρώτος έλεγχος στο ρινοφαρυγγικό έκκριμα να δουν αν έχει φύγει ο ιός και θα πρέπει να επαναληφθεί σε 24 ώρες. Αλλά είναι αυτή η εξέταση που κάνουμε, έτσι. Ναι. Ακριβώς. Είναι η συνηθισμένη εξέταση που κάνουμε. Θα γίνει στο ρινοφαρυγγικό 2 φορές. Που εδώ στην Κύπρο την κάνει μόνο το Ινστιτούτο Γενετικής. Τώρα θα αρχίσουν να την κάνουν και άλλα κέντρα. Ήδη έχουν εξοπλιστεί και άλλα κέντρα νοσοκομεία. Είναι μια εξέταση που πάντως πρέπει να γίνεται εντός νοσοκομιακής μονάδας. Ή θα μπορούσε η εξέταση, λέω τώρα, συγχωρέστε με αν θα πω και αφέλεια, να γίνεται και στις εισόδους του αεροδρομίου και να περιμένεις κάπου και σε 2 ώρες να σου βγάζουν το αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα τεστ. Αυτά είναι αναξιόπιστα. Η καλύτερη εξέταση είναι αυτή που γίνεται σε κανονικών εργαστήριων με τη βοήθεια της μοριακής τεχνολογίας, δηλαδή με PCR μέθοδο. Απλώς να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα να λέω. Όταν βγουν αρνητικά οι 2 διαδοχικοί έλεγχοι στο ρινοφαρυγγικό έκκριμα, μετά η εισήγηση είναι να μένει ακόμα 14 μέρες σε αυτοπεριορισμό το άτομο. Και ο λόγος ακόμα είναι, και αν βγουν αρνητικά αυτά. Ακόμα και αν βγουν αρνητικά. Και ο λόγος είναι ότι ο ιός μετά την αποθεραπεία εμφανίζεται στα κόπρανα. Και παρόλο που δεν ξέρουν την κλινική σημασία αυτή του ευρήματος, θέλουν να είναι εκτός ασφαλούς. Και έτσι μένει 14 μέρες στο σπίτι του αυτοπεριοριζόμενου. Ευχαριστώ. Με την άδειά σας πάμε να δούμε μερικούς μύθους που δημιουργήθηκαν όλο αυτό το διάστημα, αλλά και κάποιες πραγματικότητες. Αδυσόπιτη και φωνική αποδεικνύεται η ισχύ της παγκόσμιας επιδημίας του κορονοϊού σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Ο θανατηφόρος ιός μονοπολεί από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αποτελεί το κυρίαρχο θέμα επικαιρότητας σε όλο τον κόσμο. Διανθισμένο βεβαίως με τις ατέρμονες συζητήσεις ειδικών και απλών πολιτών. Πολλά λέγονται, ακούγονται αλλά και γράφονται για το νέο κορονοϊό. Μύθοι, παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την ασθένεια ενισχύουν την ανησυχία και τους φόβους της κοινής γνώμης. Μύθος. Ο κορονοϊός είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Αλήθεια. Η έρευνα δείχνει ότι ο ιός προήρθε από κατανάλωση ζών με επικατέστερες στις νυχτερίδες και μεταδόθηκε από έναν ενδιάμεσο ξενιστή στους ανθρώπους. Μύθος. Οι άνθρωποι που κολλάνε κορονοϊό θα πεθάνουν. Αλήθεια. Το ποσοστό θνησιμότητας του ιού είναι γύρω στο 3%. Μύθος. Η ζέστη μπορεί να σκοτώσει τον ιό. Αλήθεια. Δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί επιστημονικά εάν ο ιός είναι ευάλωτος στις ψηλές θερμοκρασίες. Σίγουρα οι ψηλές θερμοκρασίες τον βλάφτουν τον ιό. Από την άλλη, όταν αρχίσουμε να έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, θα αλλάξουν και άλλες συμπεριφορές των ανθρώπων. Δηλαδή θα ανοίξουν παράθυρα. Ο κόσμος θα βγει έξω. Θα πλένουμε τα χέρια μας πιο συχνά. Μύθος. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω ταχυδρομείου. Αλήθεια. Το να λάβετε ένα γράμμα ή ένα πακέτο από μολυσμένες περιοχές δεν σας θέτει σε κίνδυνο να κολλήσετε τον ιό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Με μεγάλα σταγονίδια της αναπνοής μεταδίδεται το ιός αυτός. Στον κυκαιώνα των ανακριβών πληροφοριών και η χρήση των μασκών προσώπου. Για τον πληθυσμό των υγιείν που βρίσκεται στην κοινότητα, δεν υπάρχει λόγος να φορεί μάσκα. Δεν έχει αποδειχτεί ποτέ ότι η μάσκα αυτή προστατεύει τον υγιείν όταν τη φορεί. Η μάσκα στην κοινότητα θα προστατέψει όταν τη φορεί ο ασθενής. Οι ελπίδες όλων στρέφονται στις ασταμάτητες προσπάθειες που καταβάλει η ιατρική κοινότητα ώστε να βρεθεί το απαραίτητο εμβόλιο και πιθανή θεραπεία. Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ακόμα λίγα πράγματα για την εξέταση, γιατί με ρωτάνε πολύ. Άρα είναι μόνο μία η εξέταση αυτή που γίνεται με το έκκριμα... Ναι. Από τη στοματική κοιλότητα. Αυτή είναι η έγκυρη εξέταση, αυτή είναι που συνιστάται
τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και τι ποσοστά επιτυχίας έχει? Όχι, μεγάλη ακρίβεια. Έχει ευαισθησία τάξης πάνω του 98%. Και όχι μόνο ευαισθησία, και ειδικότητα, εξειδίκευση. Ναι. Είναι πολύ... Άρα, στις περιπτώσεις όπου κάνουμε, δεν ανοιχνεύεται από την εξέταση και ανοιχνεύεται μετά, είναι απλά γιατί ο ιός δεν εμφανίστηκε ακόμη. Όχι, δεν είναι αδυναμία της εξέτασης. Είναι γιατί έχει κάποια αδυναμία της εξέτασης, είναι ότι για να μπορέσει να δώσει αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο υγικό φορτίο στον οργανισμό του ανθρώπου. Άρα, εάν αυτό το υγικό φορτίο είναι πολύ χαμηλό, είναι αυτό που λέμε η ευαισθησία του τεστ. Mm-hmm. Άρα δεν είναι τόσο ευαίσθητο το τεστ για να πιάσει πολύ χαμηλούς αριθμούς ιού. Αλλά αυτό που μετρά το τεστ, αυτό που πιάνει, είναι το γενετικό υλικό του ιού. Άρα πιάνει πραγματικά τη διάγνωση. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει λάθος στη διάγνωση. Αυτό που δεν μπορεί να διαγνώσει κάποτε είναι αρκετά έγκαιρα, δηλαδή πριν να αναπτυχθούν συμπτώματα συνήθως, όπου το υγειονομικό φορτίο είναι χαμηλό. Μάλιστα. Σε νοσοκομιακές μονάδες, κύριε Καραγιάννη, πώς και έχουμε τη μετάδοση του ιού, η αδυναμία εκεί, πού υπάρχει? Κοιτάξτε. Στο ότι δεν προβλέψαμε να τεθούν απόλυτα ασφαλείς συνθήκες, ξέφυγαν από την προσοχή μας ίσως συστήματα κλιματισμού? Όχι, συστήματα κλιματισμού όχι. Η περίπτωση του κρούσματος της Πάφου φαίνεται ότι δεν ξέρουμε ποιος μετάδωσε. Δεν θέλω ούτε να γίνουμε αστυνομικοί εδώ. Ναι, απλά ναι. Ερωτώ εάν... Εδέχθη ο ασθενής δύο επισκέψεις. Φαίνεται ότι οι επισκέπτες μετάδωσαν τον ιό σε αυτόν. Δεν ήξερε κανείς ότι έγινε αυτό το πράγμα. Άρα τα ίδια τα πρωτόκολλα των νοσοκομείων πάντως θωρακίζουν το τι υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο απέναντι από τον ιό. Συνήθως όταν έχεις να κάνεις με λοιμώδεις ασθένειες, οι νοσηλευτές και οι γιατροί παίρνουν ιδιαίτερες προστασίες. Υπάρχουν και πρωτόκολλα εκεί. Φυσικά. Αλλά στην περίπτωση αυτή δεν υπήρχε ένδειξη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Φυσικά τώρα έχουν σκεφτεί να απαγορεύσουν τις επισκέψεις. Ξέρετε, κάπως αργά. Μου δίνετε μια καταπληκτική πάσα. Και είναι σωστό ότι ένα από τα πράγματα που διαπιστώνουμε με πόνο αυτές τις ώρες είναι το πόσο μικρή ενσυναίσθηση έχουμε ως λαός. Δηλαδή, το να μπορούμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα, να εφαρμόζουμε πρωτόκολλα, αυτό πρέπει, αυτό δεν πρέπει. Είμαστε λίγο θρασείς ή όχι, απίθαρχοι, αν θέλετε. Απίθαρχοι και βρίσκουμε τρόπους να υπεκφύγουμε, να μην κάνουμε εκείνο που ενδείχνει. Και γενικά οι χώρες που χτυπιένται αυτή την ώρα στην Ευρώπη έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι, της απίθαρχίας. Δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει αυτό και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Μεσόγειο. Και στην Ελλάδα. Πρέπει να πούμε επίσης ότι οι μολύνσεις νοσοκομιακού προσωπικού δεν είναι ασυνήθιστες. Και σε αυτήν την Κίνα, 1.700 γιατροί και νοσηλευτές έχουν μολυνθεί από τον ιό κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Επομένως, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι τότε τίθενται πολλά ζητήματα πώς να τους αντικαταστήσεις και πώς μετά να νοσηλεύσεις εκείνους που χρήζουν νοσηλεία. Λοιπόν, με την άδειά σας να δώσουμε πάσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Mm-hmm. Μας δέχτηκαν, μας μίλησαν αποκλειστικά εδώ και για την Κύπρο και για το ΣΥΓΜΑ. Να τους δούμε και αμέσως μετά θα έρθω να μου πείτε για αυτή την ανάποδη λογική, αν είναι λογική κιόλας, που φαίνεται να υπάρχει στην Αγγλία. Έτσι, αν αυτό το πράγμα τώρα τεκμηρώνεται επιστημονικά ή αν κάποιοι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να μπουν και φυλακοί αν έχουν συμβαστεί με την ιδέα ότι θα στείλουν στον τάφο 300.000 άτομα. Γιατί αν κάνεις τα μαθηματικά, αυτό λένε τα νούμερα, δυστυχώς. Να δούμε παρακαλώ τη συνέντευξη και αμέσως μετά να επιστρέψουμε. Μαζί μας έχουμε τη Dr. Catherine Smallwood. Mrs. Catherine, how serious is currently the situation right now with the coronavirus?
Well, I don't think I need to tell you that indeed the situation is very serious. WHO declared COVID-19 a public health emergency of international concern at the end of January. And at the end of February, we put our risk levels at very high at all levels, at country level and across the globe, which means that we flagged that this was a major issue. And so based on this, we can say that the situation is really extraordinary, but the measures that people need to take to protect themselves are not new. And these are really things that people know already, and are things like making sure that you're coughing into your elbow or into a tissue that you dispose of, keeping distance from people who have a respiratory disease and who are ill, being able to inform yourself properly in terms of the right information, seeking sources of information that are trustworthy, and making sure that you wash your hands regularly. So we have a serious situation. What are the expectations for the next months? How far does this coronavirus is going to go, you think? Well, we don't know. And I don't think anyone would have predicted what we've seen in the past 2 months. And just remember, this is a new virus. We're still learning about it every day. And it's very difficult to say how it will behave. But what we do know and what we do think is that we, as an international community, as individuals, as governments, as stakeholders, we can control, and it's really up to us. So if we take measures quickly and effectively, we will be able to control how it spreads, and we'll be able to control what happens in the next few months. So there is a big effort globally to contain this virus. In matters of cure, where are we right now? Well, we're a long way from where we were 2 months ago. So 2 months ago, we knew absolutely nothing. And right now, we have hundreds of different clinical trials that are taking place across the world to understand which therapeutic drugs work the best and how to be using them. At the same time, we have a global effort to try and find a vaccine. And that's something that we know will take a long time, but we already have over 20 vaccines that are currently in development and will be entering clinical trials. Cyprus, with a population of 700,000, has currently 14 confirmed infections. How serious do you think are these figures? So 14 is a relatively low number when you think about the global number of cases. So there's over 130,000 COVID-19 cases reported to WHO as of today. Most of those are in China. But what we've seen is that countries that have had sporadic cases, and this is the situation that Cyprus is in, where most of the cases are in persons that have returned from areas that have been affected, or are people who came into contact with those returning travelers. But what we do see is that countries do move very quickly from having sporadic cases to having small clusters, and those small clusters can very quickly become seeding grounds for the transmission of the virus in the communities. So even though the number seems a little bit low, and this is good, well, we would expect Cyprus to be doing everything in its power to really prepare for the eventuality that there may be more cases and that spread might occur. So that means strict measures. What do our government should do in order to handle the situation better? Yeah, so it's very important that governments prepare the country, and that all aspects of the health system are prepared to identify cases, so that health facilities, people who present themselves to the doctor, that doctors know what to look for, they know what to do, that people are informed as to what they should do if they think they might have signs, or they think they may have come into contact with someone who has COVID-19. Is forbidding flights, do you think, a measure that should be taken? WHO's position with regards to travel restrictions is that no restrictions are necessary.
What needs to happen is that countries are ready to identify cases through their health systems. Even countries that have put travel bans in place or border restrictions in place, we've seen that the virus has come in through the country. So it's a very weak defense. Better to put all efforts into the health system. All right. That's it. Thank you very much, Dr. Catherine Smallwood. Η συνέντευξη δόθηκε στον συνάδελφο τον Κυριάκο 56. Mm-hmm. Καλωσορίζω και τον Πέτρο Γαθαγγέλου, τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλωσορίσετε. Θα μου πείτε κιόλας αν οι ιδιώτες γιατροί συνδράμουν σε όλο αυτό το πράγμα και με ποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν σε όλη αυτή την ιστορία. Με ρωτάνε, κυρία Κογιού, για τις έγκυες και για τον τρόπο διαχείρισής τους πάντοτε έχοντας κατά νου την προστασία τους, την προφύλαξή τους. Είναι ευάλωτες? Οι δημοσιεύσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, που έχουν δημοσιευτεί, οι σειρές μάλλον που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα, δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή δείχνουν ότι είχαν καλή πορεία οι έγκυες αυτές. Όπως και τα βρέφη τα οποία γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες προσβλήθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Έχουμε και τέτοια περιστατικά? Έχουμε, διότι είναι μόλις 2,5 μήνες η επιδημία. Δεν έχουμε δηλαδή γυναίκες οι οποίες προσβλήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο. Τι έγινε το μωρό μετά? Επομένως, παρόλο που φαίνεται να μην νοσούν σοβαρά οι έγκυες, θα πρέπει παρόλα τα αυτά να είμαστε προσεκτικοί. Δεδομένου ότι το έμβριο είναι ένας πολύ ευαίσθητος οργανισμός, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, και επομένως θα πρέπει η έγκυος να προσέχει. Έστω και αν μέχρι σήμερα οι σειρές δείχνουν ότι δεν έχει προβλήματα η έγκυος μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Ο ιός, κύριε Βογιάτη, μεταδίδεται με τα κουνούπια ή όχι? Όχι. Δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι εδώ, κάτι το οποίο έχει υποθεί σήμερα από τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αφορά την Κύπρο. Έχει πει ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε έλεγχο, έλεγχο, έλεγχο. Mm. Δηλαδή να ελέγχουμε για περισσότερα κρούσματα. Αυτό είναι το μότο του σήμερα, που μας είπε. Θεωρώντας ότι υπάρχουν κρυφά κρούσματα μέσα στην κοινωνία και πρέπει να τα ανιχνεύσουμε. Και να το πω στα αγγλικά. Άρα αυτό μόνο με χνηλάτιση βρίσκεται, έτσι. Δηλαδή με συνεντεύξεις που θα σου δώσουν και πώς θα το... Και να κάνουμε και τεστ. Και τεστ. Και τεστ. Ναι. Είχε πει τεστ, τεστ, τεστ. Δηλαδή αυτή είναι ελέγχεις εύκολα. Άρα αυτό έχετε και δένει με αυτό που μας έλεγε πριν η κυρία Κογιού, ότι δηλαδή θα μεγαλώσει η δυνατότητα παροχής των τεστ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο το Ινστιτούτο, θα προσθεθούν κι άλλα. Και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διευρυνθούν και η ευκολία με την οποία ελέγχουμε. Γιατί σήμερα υπακούμε των αυστηρών ορισμών, έτσι, οι οποίες πρέπει να έχει κυρίως ταξίδι, πρέπει να έχει, ή να έχει έρθει σε επαφή με κάποιον επιβεβαιωμένο κρούσμα. Εσείς λέτε ότι θα βοηθούσε και αν ακόμα υποψιάζεται κάποιος να μπορεί να πηγαίνει και να κάνει το τεστ? Όχι από μόνος του. Θα το στέλνει ο γιατρός του. Ναι. Και ούτε θα πηγαίνει το ήπιον περιστατικό. Θα πηγαίνει το περιστατικό που χρειάζεται ιατρική εξέταση. Δηλαδή, το περιστατικό το οποίο είναι ήπιον, θα μιλά πάντοτε με τον γιατρό του τηλεφωνικώς, θα του δίνει οδηγίες και θα κάθεται σπίτι. Και οτιδήποτε στην εξέλιξη θα έχει συχνή επικοινωνία με τον γιατρό του, ο οποίος θα τον παρακολουθεί. Έχει γιατρούς οι οποίοι έχουν εφαρμόσει μέχρι και Skype για να παρακολουθούν εδώ στην Κύπρο, για να παρακολουθούν σωστά τους ασθενείς τους που έχουν στο σπίτι με οδηγίες. Αν τώρα ο ασθενής, ενώ έχει τα συμπτώματα της γρυπόδους αυτής της συνδρομής που θα μπορούσε να είναι κοροναϊός, παρουσιάσει συμπτώματα πιο σοβαρά, δηλαδή δύσπνοια, πόνο στο στήθος, ναι, ψηλών πυρετών, και θέλει εξέταση, τότε εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι και το Υπουργείο προσανατολίζεται είναι να δημιουργηθούν ειδικά ιατρία δημόσιας υγείας, όπως τα λέμε, τα οποία θα εξετάζουν αυτά τα περιστατικά και θα τα διαγνώσουν. Ελάτε, κύριε Καθαμιέλου. Νομίζω ότι και παρακολουθώντας έξω τη συζήτηση και οι ειδικοί επιστήμονες πάνω στο θέμα υγειολογίας, νομίζω αποδέχονται ότι οι γνώσεις καθημερινά αυξάνονται μέσα... Μαθαίνουμε από πάνω στον ιό, βασικά. Πάνω στον ιό. Την ίδια ώρα, ο ιός έχει υψηλή μεταδοτικότητα, χαρακτηρίζεται από μία μετάλλαξη που φαίνεται
σε αντίθεση με άλλους κορονοϊούς έχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Ίσως η θνητότητα να μην είναι σε εκείνα τα επίπεδα. Παρ' όλα τα αυτά όμως έχουμε ακόμα ελλειπή στοιχεία το πώς εξελίσσεται και την ίδια ώρα υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα μέσα από τις ευάλωτες ομάδες οι οποίες θα προσβληθούν και πώς θα έχει και την κλινική εξέλιξη. Εκείνο το οποίο θα σταθούμε και εδώ είναι νομίζω η μεγαλύτερη πρόκληση η οποία εστιάζεται στα συστήματα υγείας και γενικά στην ετοιμότητα της κάθε χώρας είναι κατά πόσον οι υποκλινικές μορφές της νόσου, όπου μιλάμε για τους ασυμπτωματικούς, ούτε καν έχουν πρόβλημα, αλλά είναι φορείς, εκεί πώς τους εντοπίζεις, μέσω από την ενημέρωση, τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση, και όχι τους μύθους, αλλά τις αλήθειες και τις πραγματικότητες, όπως αυτές μπορούν να διαμορφωθούν τώρα, στον ουσιώδη χρόνο. Την ίδια ώρα. Αυτό χτυπιέται βέβαια και από το μένουμε σπίτι, έτσι. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσει κάποιος το τι σημαίνει αυτοπεριορισμός. Πραγματικά δεν είναι τόσο απλό. Είναι όπως ένα μαθητή που του λες, δεν χρειάζεται να διαβάσεις πολύ. Διάβασε μία ώρα, αλλά 60 λεπτά θα μείνεις μόνιμος στο διάβασμα. 60 λεπτά είναι πολλή ώρα. Την ίδια ώρα και ο αυτοπεριορισμός. Και ο αυτοπεριορισμός δεν είναι τυχαίο που έχει τεθεί ως και μάθημα πώς συμπτάνει ένα self-isolation, αυτόν τον περιορισμό. Το περιγράφαμε πριν. Και αυτή ακριβώς η περιγραφή είναι για να δοθεί το μήνυμα στην κοινωνία, τουλάχιστον στο επίπεδο της διασποράς. Από τη στιγμή που οι γνώσεις μας για την ώρα είναι σε επίπεδο που μπορούμε, τουλάχιστον και όλοι συμφωνούμε, τα μέτρα της διασποράς, της διαλογής, της πρόηπης ανίχνευσης, να τα λάβουμε έγκαιρα, την ίδια ώρα όμως πρέπει να τρέχει γνώση στα περιστατικά τα οποία έχουν ήδη εκδηλώσει τη σοβαρή ασθένεια και είναι εκεί που οι ευάλωτες ομάδες και οι συνοσηρότητες που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού όλων των χωρών χαρακτηρίζονται πλέον από συνοσηρότητες. Καρδιογειακές παθήσεις, διαβήτης, υπέρταση, τώρα διαφοροποιούνται και κάποιοι μηχανισμοί πάνω στις θεωρίες πώς και κάποια αντιπερτασικά φάρμακα τα οποία είναι πρώτης γραμμής μπορεί να μην βοηθάνε στο να αντιμετωπίσει κάποιος υπερτασικός των ιών. Ναι. Λοιπόν, άρα εδώ δίνουμε με το ψηλό αίσθημα ευθύνης στη ιατρική κοινότητα μέσα από αυτή την εξελισσόμενη πανδημία την αναγκαιότητα να τεθούμε και εμείς στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και της πολιτείας ευρύτερα για να μπορέσουμε να επαντρώσουμε. Τα κέντρα υγείας, όπως λέει πολύ σωστά η κυρία Κογιού, ναι, τα δημόσια υγείας τι σημαίνει? Το πρώτο σημείο αναφοράς ενός ύποπτου περιστατικού, το οποίο μέσω από μια τηλεφωνική αρχική επικοινωνία με τον θεράπον ιατρό δίνει την εντύπωση μιας υποψίας. Εμείς μαζί με την επιστημονική ομάδα. Άρα είστε διαθέσιμοι, λέτε, και δηλώνετε παρόντες. Αυτό είναι δεδομένο. Η ιατρική Ωραία. Κοινότητα είναι ταγμένη για, όχι μόνο για πανδημία, για την κάθε μέρα υπηρεσία προς την αντιμετώπιση των περιστατικών. Εκείνο που θα ήθελα όμως να πω είναι ότι τα κέντρα δημόσιας υγείας είναι κέντρα τα οποία χρειάζονται στελέχωση και συνεχή εξυπηρέτηση. Γι' αυτό πρέπει οι υποδομές μας να εξελιχθούν και μέσα από αυτή τη στελέχωση η ιατρική κοινότητα θέτει τον εαυτό της στη διάθεση. Επιτρέψτε μου να ανοίξω αυτή την παρένθεση που ονομάζεται Αγγλία Κοινωμένο Βασίλειο, για την οποία υπάρχουν απόψεις, πάντως υπάρχει έντονος προβληματισμός και δράματα εδώ στην Κύπρο με την έννοια του ότι όλοι έχουμε κάποιον συγγενή παιδί που είναι στην Αγγλία είτε για δουλειά είτε ως φοιτητής, είτε μόνιμα διαμένοντας εκεί, υπάρχει και μεγάλη κυπριακή κοινότητα. Άρα αυτό το πράγμα που επιχειρεί να κάνει η Αγγλία, εάν το κάνει τώρα, γιατί σήμερα ακούγοντας τον Μπόρις Τζόνσον και χτες φαίνεται ότι το διαφοροποιεί και λίγο. Αλλά θα μπορούσε να είναι μια λογική αυτή, του να πω ακριβώς ανάποδα από την νόρμα και να αφήσω τον πληθυσμό να νοσήσει, να φροντίσω να νοσήσει ελεγχόμενα, να προσπαθώ να τον κουράρω όσο νοσεί και πάντως να τον αφήσω να αναπτύξει ανοσία απέναντι σε αυτό τον ιό. Γιατί αυτή εικάζομαι λίγα λόγια ότι είναι η λογική. Τι λέτε εσείς, κύριε Καραγιάννη? Αυτό είναι που επιχειρούν να κάνουν και το έχουν βασίσει πάνω σε μαθηματικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποίησαν και στο παρελθόν, κυρίως στην περίπτωση της νόσου των τρελών αγελάδων και εκεί βγήκαν παντελώς αναλυθεί αυτά. Άρα, τα αυτό μοντέλα. Το πείραμα μου λέτε ότι πήγε να εφαρμοστεί στη νόσου των τρελών αγελάδων και εκεί απέτυχε. Ναι, εκεί προσπάθησαν να προσδιορίσουν πιο
ποιος αριθμός του πληθυσμού θα νοσούσε. Ναι. Και στο τέλος δεν προξένησαν ιδιαίτερα προβλήματα, διότι αποφάσισαν να θυσιάσουν τόσες αγελάδες. Η διαφορά τώρα εδώ είναι ότι... Εδώ δεν μπορούμε να θυσιάσουμε κανένα, μιλούμε για θυσία ανθρώπων εδώ πέρα. Ψυχές. Επομένως, είναι λίγο τρελόν το όλο επιχείρημα κατά την άποψή μου. Ναι, μεν θέλουμε να αυξήσουμε την ανοσία. Το οποίο κιόλας όταν το αφήσεις να τρέξει mm-hmm. ως λογική επί του εδάφους, μετά εικάζω ότι δεν μπορείς να το μαζέψεις κιόλας και να πεις τι βλακεία έκανα. Είναι αυτό που δεν έχουν βάλει στην εξίσωση. Δηλαδή, εάν κάποιος κοιτάξει τους αριθμούς, μιλούσαμε προηγουμένως, τι ποσοστό θα αναμένουμε να χρειαστεί νοσηλευτική φροντίδα. Αν το 80% είναι που θέλουν να νοσήσει, μιλούμε για 2 εκατομμύρια άτομα τα οποία θα χρειαστούν νοσηλεία. Πώς θα αντεπεξέλθει το σύστημα σε αυτόν. Και μετά μιλάμε για έναν ποσοστό, στην καλύτερη περίπτωση, η κάτι αν σήμερα έγραφε, εάν θεωρήσουμε ότι το 1% των νοσούντων θα καταλήξει, μιλούν για 580.000 άτομα. Άρα αυτό είναι, είναι σαν να συμβιβάζονται ότι 600.000 άνθρωποι θα πεθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακριβώς. Εάν είναι το 3% όμως, όπως συνέβη στην Κίνα, μιλούμε για σχεδόν 2 εκατομμύρια άτομα. Δηλαδή είναι αδιανόητο πώς ένας ηγέτης μιας χώρας μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την λογική, έστω και αν έχουν ηλικιακά χαρακτηριστικά, είναι άνθρωποι, είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπήρξε όμως αντίδραση από συγκεκριμένους επιστήμονες πανεπιστημιακών κλινικών, οι οποίοι είχαν θέσει ενώπιον των ευθυνών του τον ηγέτη του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί αυτό το οποίο έχει κάνει είναι ατεκμηρίωτον επιστημονικά, το πιο βασικό, γιατί η ανοσολογική αντίδραση του κάθε ατόμου έχει γενικούς προβλησμούς και δεν μπορεί κανείς να προδικάσει ποια άτομα θα έχουν επαρκή ανοσία μέσα από αυτά τα μοντέλα. Και ξέρετε ότι όταν δίνουμε εμβόλια, έχουμε και ένα χαμηλό ποσοστό ανοσοποιητικής αντίδρασης σε ένα 35% του πληθυσμού, που για ό,τι ακόμα και στην υπατήτηδα. Συνεπώς, αυτό δεν μπορεί κανένας γενετικά. Τώρα είμαστε στην εποχή βέβαια του precision medicine, της εξατομίκευσης, της... Να μην μου λέτε πολλούς ιατρικούς όρους, γενετικής, γιατί είναι... απευθυνόμαστε σε κόσμο που θέλω να καταλαβαίνει τι λέμε. Απλούστε, εγώ σας έχασα λίγο στο τέλος. Εγώ θα σου το πω ότι... Αυτό το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θέσει ως τρόπο αντιμετώπισης στα πρώτα στάδια του ιού, δεν υπάρχει ιατρική εξήγηση και είναι παρακινδυνευμένο. Δεν είναι επιστημονικά δεδομένο. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους δικούς μας. Ναι. Επειδή έτυχε σήμερα το απόγευμα να παρακολουθήσω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ναι. της Μεγάλης Βρετανίας, φαίνεται ότι ουσιαστικά έχουν κάνει στροφή. Έχουν κάνει στροφή, βέβαια, όχι αυτή που θα περίμενε κανείς, όχι στο βαθμό που θα περίμενε κανείς. Μιλούν για το απομόνωση, δηλαδή αυτό το περιορισμό μάλλον. Χλιαρή απομόνωση. Ειδικά των ηλικιωμένων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Μιλούν να αποφεύγεται τη συνάθρηση στις πυραρίες, στα κέντρα αναψυχής και σε μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά δεν είναι έτοιμη η κυβέρνηση, τουλάχιστον της Μεγάλης Βρετανίας, να θέσει όρους και να επιβάλλει, και αυτό το είπε ξεκάθαρα, δεν είναι δεθειμένοι να επιβάλλουν αυτά από τα οποία λένε. Λένε ότι είναι, αφήνεται στον καθένα να εφαρμόσει αυτά τα οποία λένε. Άρα δεν είναι μια στροφή, αλλά δεν είναι των 180 μοιρών. Μάλιστα. Κυρία Κογιού, στη Γαλλία τώρα παρουσιάζεται και ένα άλλο φαινόμενο. Εκεί μας μπέρδεψε λίγο το ηλικιακό χαρακτηριστικό. Εκεί ενώ λέγαμε ότι αυτή η ασθένεια προτιμάει τις μεγάλες ηλικίες και όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες, τόσο μεγαλώνει και το πρόβλημα. Εκεί διαβάζω τώρα ότι σχεδόν το 50% είναι νέοι άνθρωποι ή πάντως όχι στο 70 και 75+. Πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, μαθαίνουμε κάτι καινούριο εκεί, μετεξελίχθηκε ο ιός, τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεν ξέρουμε ακόμα πού οφείλεται αυτό το πράγμα.
και αν πράγματι είναι σωστό. Διότι μπορεί να είναι απλά μια παρατήρηση λόγω του δείγματος το οποίο έχουν. Έχουν βέβαια μεγάλους αριθμούς ασθενών ήδη και στη Γαλλία. Το θέμα είναι ότι θα φανεί στην πορεία κατά πόσον ο ίδιος ο ιός άλλαξε και έχει γίνει πιο επιθετικός και προς νεαρούς ανθρώπους ή αν είναι μια τυχαία, ας πούμε, παρατήρηση η οποία έγινε. Η μετεξέλιξη ενός ιού πώς γίνεται? Όσο περισσότερους ανθρώπους χτυπά, τόσο αυξάνεται η δυνατότητά του να μετεξελιχθεί? Ναι, αυξάνουν οι πιθανότητες. Γιατί όσο περισσότερες πολλαπλασιασμούς κάνει, έχει τόσες περισσότερες ευκαιρίες να κάνει λάθος στη μετάφραση. Διότι ουσιαστικά πώς μετεξελίσσεται ο ιός? Και να γίνει πιο επικίνδυνος ή πιο ακίνδυνος. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί να γίνει και πιο ακίνδυνος. Μπορεί και να αυτοκαταστραφεί όταν οι αλλαγές τις οποίες παθαίνει δεν είναι υπέρ του. Αλλά μπορεί να είναι και υπέρ του. Οπότε όσο περισσότερο του δίνει την ευκαιρία να πολλαπλασιάζεται, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να πετύχει και μια καλή μεταμόρφωση του σε κάτι άλλο. Επομένως, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν θέλουμε αυτές τις ιώσεις να παραμένουν πάρα πολύ αυξημένες. Αυτός ήταν και ο λόγος και με το νόσο των ποδιών και, και στόματος. Ναι, για τα ζώα, λέω. Ο λόγος δεν είναι ότι κινδύνευαν άνθρωποι. Φαινόταν να νύπια πολύ η νόσος στους ανθρώπους. Αλλά όταν ο ιός αφινόταν ανεξέλεγκτος να πολλαπλασιάζεται, υπήρχε περίπτωση να δώσει μια μετάλλαξη που να χτυπά πολύ άσχημα τους, ειδικά τους ανοσοκατασταλμένους ανθρώπους. Είπαμε για τα ζώα. Στα ζώα μεταδίδεται ο ιός ή μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο? Κοιτάξτε, από τα κατοικίδια κυρίως. Αυτή είναι η ερώτηση που έχω. Όλοι οι κοροναοί από τους οποίους πάσχει η ανθρωπότητα, οι τέσσερις που προκαλούν τα κρυολογήματα, τα συνήθη κάθε χειμώνα, που ευθύνονται για περίπου 15 με 20% των κρυολογημάτων, και οι τρεις λίγο πιο επιθετικοί, ο SARS, ο MERS και ο COVID-19, όλοι αυτοί οι ιοί έχουν κάποιον ζώον σαν την δεξαμενή όπου διατηρούνται. Mm-hmm. Για αυτούς των κρυολογημάτων είναι 20 ζώα. Μπορεί να είναι αγελάδες, μπορεί να είναι κατσίκες, μπορεί να είναι πρόβατα. Για τους τρεις επιθετικούς ιούς ξέρουμε ότι είναι νυχτερίδες. Και ελπίζουμε να μην δημιουργήσουν μία νέα δεξαμενή σε ζώα τα οποία είναι πιο κοντά σε εμάς. Για την ώρα πάντως όχι. Για την ώρα όχι. Για την ώρα όχι. Άρα ούτε γάτες ούτε σκύλοι μπορούν ούτε να το λάβουν ούτε να το μεταδώσουν. Κατοικίδια ζώα δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο προς το παρόν. Ξεκάθαρα. Το μέλλον θα δείξει. Μάλιστα. Μου λέγατε για νυχτερίδες. Διάβαζα πριν από λίγο. Ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα διερωτόμασταν όλοι γιατί υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία μιας συμπολίτησάς μας, η οποία ερωτούσε για τα μέσπυλα. Ναι, ναι. Και θεωρήθηκε τροποντινά. Όλοι προσπαθούσαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί μέσπυλα και όχι φράουλες ή μπανάνες. Και μάλιστα την ηρωνευτήκαμε κιόλας. Τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο αθώα η ερώτηση. Είναι το αγαπημένο φρούτο των νυχτερίδων τα μέσπυλα. Γι' αυτό και εστίασε την ερώτηση εκεί. Λέει, άμα το τρώνε νυχτερίδες, μήπως και μεταδίδεται κιόλας από το φρούτο των νυχτερίδες? Μόνο δεν έχουμε. Εγώ έχει πολλά χρόνια να δω νυχτερίδα. Και αυτές οι καημένες πάνε και κρύβονται σε περιοχές που δεν τα βράδια. Τα βράδια εμφανίζονται. Απλά κοιμάστε γρήγορα, κύριε Βουλή. Όχι, δεν κοιμάμαι γρήγορα. Στις πόλεις δεν έχει. Και μάλιστα έχουμε την ποικιλία νυχτερίδων των φρούτων, η οποία μπορεί να γίνει και ξενιστής του ιού έμπολα. Δεν έχουμε έμπολα. Γιατί είμαστε πολύ μακριά από εκεί που ξεκίνησε. Μάλιστα. Αλλά έχουμε αυτό το είδος στις νυχτερίδες. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τώρα με την άδειά σας, παρόλο που βγαίνω λίγο εκτός της επιστημοσύνης σας, αυτός ο ιός, ένα από τα πράγματα που έκανε είναι ότι κατέστρεψε και την παγκόσμια οικονομία. Και εδώ στην Κύπρο βιώνουμε διάφορα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην κυπριακή οικονομία. Και αμέσως μετά θα βάλω στην κουβέντα μας τον Υφυπουργό Τουρισμού για να δούμε ποιο είναι το δικό του σχέδιο δράσης. Ο τουρισμός είναι ένα από τα πρώτα, αν όχι το μεγαλύτερο, θύματα αυτού του ιού. Να δούμε τώρα πώς αυτό μαζεύεται και τι έχει υπόψη του. Το εργοστάσιο του κόσμου, όπως χαρακτηρίζεται εκείνα νοσή και μαζί τις πολλές άλλες σημαντικές οικονομίες του πλανήτη. Αν το συγκρίνουμε με το
με το SARS που, ήταν το, που είχαμε πιο παλιά, υπάρχει μια τεράστια διαφορά ότι ακριβώς αυτές οι οικονομίες, ειδικά η Κίνα, η Κορέα, τώρα αντιπροσωπεύουν ένα πολύ πιο μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ σε σχέση με, με τότε. Οπότε αυτό από μόνο του έχει ένα αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία άμεσο. Τα χρηματιστήρια κατρακυλούν καθώς ο κορονοϊός έχει βυθίσει την παγκόσμια οικονομία στην αβεβαιότητα και τα ταμπλό στο κόκκινο. Οι αγορές είχαν προεξοφλήσει ότι ο κορονοϊός θα εξελισσόταν σε πανδημία περί τα τέλη Φεβρουαρίου. Πήγαμε από μέσα του μήνα που είχαμε τις πιο, ψηλές τιμές στις δείχτες των χρηματιστηριών ιστορικά, σε μια χειρότερη εβδομάδα από το 2008 που είχαμε την κρίση της Lehman Brothers τότε. Εκτότε τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Η περασμένη Πέμπτη είχε χαρακτηριστεί μαύρη συνεπία των μεγάλων απολειών που είχαν καταγραφεί στη Wall Street και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Βρίσκονται και σε μια κατάσταση πανικού οι αγορές. Ακούνε νέα για μεγάλη μύθεση, απώλειες τεράστιες στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά το παγκόσμιο. Η Κίνα δεν θα μπορεί να παράξει όλα αυτά που πρέπει να παράξει. Η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές βυθίζοντας τους χρηματιστηριακούς δείχτες δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε την αγορά του ΧΑΚ. Σύμφωνα με τον πρόεδρό του, η εξέλιξη αυτή ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Είχαμε μια σημαντική πτώση. Αναπόφευκτα θα ερχόταν και αυτό στην Κύπρο. Παρόλο που η αγορά μας δεν είναι ανεπτυγμένη όπως τις άλλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές, εν τούτης έχει επηρεαστεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούνται τρία φαινόμενα. Πρώτον, υπάρχει μείωση της παγκόσμιας ζήτησης, άρα και της κατανάλωσης. Δεύτερον, προκύπτουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα με λήψεις προϊόντων ή πρώτων υλών για κατασκευή προϊόντων. Και τρίτον, υπάρχει σημαντική επίδραση στη ψυχολογία των πολιτών, των επιχειρηματιών, των επενδυτών αλλά και των αγορών. Αυτό έχουμε δει συνεδριάσεις χρηματιστηρίων με σημαντικές μειώσεις στις τιμές των τίτλων. Τα τρία αυτά στοιχεία επηρεάζουν γενικότερα την παγκόσμια οικονομία και επιμέρους τομείς, όπως οι αερομεταφορές, οι οποίες έχουν δεχθεί κέριο πλήγμα και κατ' επέκταση τον τουρισμό. Η Κύπρος έχει αρχίσει μοιραία να μετρά πληγές. Η προσπάθειά μας θα είναι για φέτος να περιορίσουμε όσο γίνεται τη ζημιά από το τι συμβαίνει ανά το παγκόσμιο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τον τουρισμό, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και διεθνώς. Θεωρούμε ότι ο Μάρτιος μάλλον δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για να ανακάμψει. Ο Απρίλιος επίσης φαίνεται να είναι αρκετά μουδιασμένες οι κρατήσεις και αναμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με την ασθένεια αυτή μετά το τέλος του Μαρτίου. Και δεν υπάρχουν καθόλου ταξιδιωτικές κρατήσεις σήμερα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στο μηδέν. Οι υφιστάμενες για τις οποίες είχαμε προχωρήσει με πληρωμές σε ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες ακυρώνονται συνεχώς. Η ημερήσια μας εργασία είναι ακυρώσεις και ξανά ακυρώσεις. Η επιβίωση μας πλέον καθίσταται αμφίβολη. Η έξαρση του κορονοϊού εξελίσσεται σε οικονομική κρίση. Χωρίς περιστροφές, ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε με νόημα, αν και τόνισε ότι δεν δικαιολογείται πανικός, ότι θα υπάρξει σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο για την ώρα δεν είναι σε θέση ουδής να εκτιμήσει το ακριβές του μέγεθος. Σημείωσε πάντως ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ότι δεδομένα θα υπάρχει επίδραση και στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Σημαντική δημοσιονομική επίπτωση όχι μόνο από τα μέτρα στήριξης, τα οποία θα ληφθούν μέσω του δημοσιονομικού πακέτου στήριξης, αλλά και από την εκτιμόμενη απώλεια των δημοσίων εσόδων που θα προκύψει στο μεσοπρόθεσμο. Ο ιός χτυπά για την ώρα και τον τομέα των ακινήτων. Ο δεύτερος τομέας που δείχνει να μειώνεται η ζήτηση είναι ο τομέας των ακινήτων, διότι τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετούς αγοραστές ασιατικής καταγωγής. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον για την Κύπρο, αλλά να βάλουν τα ταξίδια τους προς τη χώρα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, για να αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο, θα θέλει να έρθει, να το δει, να συζητήσει με τον πολιτή και ούτω καθεξής. Ίχνη κορονοϊού φαίνεται να εμφανίζονται και στον τομέα των υπηρεσιών. Υπάρχει μείωση στις εγγραφές νέων εταιριών. Ίσως και λόγω της ψυχολογίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ότι
σε έναν κλίμα βεβαιότητας δεν υπάρχουν νέες επενδύσεις ή αν θέλετε αναστέλλονται κάποιες επενδύσεις μέχρι να δουν πού θα καταλήξει η όλη η κατάσταση. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το κυρίαρχο ερώτημα είναι για πόσο ακόμα ο κορονοϊός θα σπέρνει αβεβαιότητα. Ο κύριος Σάβας Περδίος, υφυπουργός τουρισμού, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σπρουλή. Καταρχάς, ο αυτοπεριορισμός πάει καλά. Είμαστε προς το τέλος. Τελειώνει το Σάββατο, κύριε Τσουρούλη. Εντάξει, εργαζόμαστε από το σπίτι. Εύχομαι όλα να είναι αχρίαστα. Ευχαριστώ. Τώρα, υπάρχει εικόνα για το πώς μπορούν να γίνουν πράγματα ώστε να βοηθηθούν οι ξενοδόχοι. Μαθαίνω ότι η μια ξενοδοχειακή μονάδα, κύριε Υπουργέ, κλείνει μετά την άλλη, τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε, κύριε Τσουρούλη, καταρχάς, είχαμε και το διάγγελμα του Προέδρου πρόσφατα που έλεγε ότι πρέπει να κλείσουν όλα τα ξενοδοχεία από το ερχόμενο Σάββατο μέχρι το τέλος του Απρίλη. Άρα αυτό που έλεγε προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας ο φίλος ο Βασίλης ο Σταματάρης, ότι είμαστε στο μηδέν, ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν υπερβολές. Ισχύει αυτό και θα ισχύει μέχρι το τέλος Απριλίου. Όχι μόνο για τα ξενοδοχεία, αλλά και όπως είδατε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είναι συναθείς του τουρισμού. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πρέπει να πω ότι μας προβληματίζει ιδιαίτερα και ο Μάιος, διότι από τη αυτό έλεγα δηλαδή, τώρα, ότι εκεί πήγαινα την κουβέντα μας, δηλαδή, στο ότι την ώρα που καλείστε να κάνετε πράγματα για να καλύψουμε ως το δυνατόν περισσότερο δρόμο, την ίδια ώρα πάντως η κατάσταση δεν θα επιτρέπει να είμαστε απρόσεκτοι, γιατί δεν είναι και ένα πράγμα που θα τελειώσει σε ένα μήνα, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα μετά από 3-4 μήνες. Άρα πώς θα συγκεράσετε τα δύο αυτά τώρα αντικρουόμενα πράγματα? Ο κύριος Καραγιάννης είπε κάτι πριν σημαντικότατο, το οποίο δεν έχουν αντιληφθεί πολλοί ακόμη. Είναι όμως κάτι το οποίο εδώ και 2 εβδομάδες μας προβληματίζει ιδιαίτερα στο Υφυπουργείο και έχουμε ξεκινήσει να το συμπεριλαμβάνουμε στους υπολογισμούς μας. Εάν υποθέσουμε ότι η Κύπρος όντως θα έχει καθαρίσει από τον κορονοϊό στην επόμενη διμηνία, θα είμαστε έτοιμοι να ξαναντήξουμε τα ξενοδοχεία μας, τις επιχειρήσεις μας, θα έχουμε κάνει ανασύνταξη δυνάμεων κτλ. Μπαίνει πλέον και ένας αστάθμητος παράγοντας στο παιχνίδι των αποφάσεων για μας, που μέχρι σήμερα δεν έχει ξαναγίνει. Ο παράγοντας του σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται οι αγορές στόχοι της Κύπρου. Μέχρι τώρα κάναμε σχεδιασμούς και παίρναμε αποφάσεις με βάση την εθνικότητα του επισκέπτη, την αγοραστική του δύναμη, πόσες μέρες μένει στην Κύπρο, πότε ταξιδεύει κτλ. Πλέον μπαίνει και ένας επιπλέον παράγοντας που είναι αυτό που έχω προαναφέρει και είναι αυτό που δυσκολεύει αφάνταστα αυτή τη στιγμή τους υπολογισμούς μας. Έχουμε ξεκινήσει τους υπολογισμούς, τις φόρμουλες για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ποιες εθνικότητες ανάλογα και με αυτόν τον παράγοντα. Είναι δύσκολη στιγμή αυτή. Οι απαντήσεις δυστυχώς σε αυτή την ερώτηση πρέπει να περιμένουν και άλλες εβδομάδες, διότι από τη στιγμή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, ό,τι και να πούμε τώρα μπορεί σε μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες να μην ισχύει. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις επιλογές μας και δεν σημαίνει ότι ως Υφυπουργείο ότι επειδή πήραμε ένα επιπλέον κονδύλι διαφήμισης, συνδιαφήμισης, συνεργασίας, αν θέλετε, με οργανωτές ταξιδίων από τον Υπουργό Οικονομικών, δεν σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν σε αγορές οι οποίες δεν θα μπορέσουν τη δεδομένη στιγμή να μας υποστηρίξουν όπως θέλουμε. Άρα θέλει πάρα, πάρα πολύ προσεκτικό χειρισμό, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από όλες τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Πλήρως κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, με βλέπετε ότι βιάζουμε γιατί δεν σταματάει ο κόσμος να ρωτά. Λοιπόν, λέχθηκε από τον ΠΟΗ και σήμερα ότι πάντως Κίνα, Ιαπωνία είναι από τα καλά παραδείγματα διαχείρισης αυτής της κρίσης. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι
θα μπορούσαν να μας δώσουν και μια επιπλέον τεχνογνωσία ή επιστημοσύνη εδώ στην διαχείριση καταστάσεων ή πάντως η διαχείριση της κάθε χώρας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν μεταφέρεται αλλού. Τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι δεν μπορείς πάντα να μεταφέρεις την εμπειρία μιας χώρας σε μια άλλη. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι πράγματι είναι αξιοθαύμαστοι. Κατάφεραν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να περιορίσουν την επιδημία τους. Αν και θα μπορούσαν να είχαν δράσει και λίγο πιο νωρίς, βέβαια. Αυτό είναι μια κοινή γενική παραδοχή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το γεγονός ότι έλαβαν αιματηρά μέτρα να κλείσουν τόσα εκατομμύρια στο σπίτι τους, σε σημείο που να κινητοποιήσουν και το στρατό για να το κάνει αυτό το πράγμα, παραβιάζοντας ακόμα και τα δικαιώματα του καθενός, ναι, αυτά που εμείς βέβαια μπορεί να μην ανεχόμαστε να μας τα στερήσουν σε τέτοιο βαθμό. Επομένως, δεν μπορείς τόσο εύκολα να τα κάνεις αυτά. Επομένως, αυτό το πράγμα μας κάνει ακόμα περισσότερο να κατανοούμε τον λόγο που η κυβέρνηση μας έλαβε τόσο δραστικά μέτρα τόσο νωρίς. Διότι κάποιοι έλεγαν ότι πολύ νωρίς τα πήραν τα μέτρα. Μα η Ιταλία είναι εκεί αυστηρά. Που έκανε ακριβώς το ανάποδο και βλέπετε τι γίνεται. Έκανε ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι και μάλιστα τώρα το λένε και οι διεθνείς οργανισμοί. Μπορεί στην αρχή να μην το λέγανε και τόσο ξεκάθαρα, αλλά τώρα όλοι το λένε ότι πάρε δραστικά μέτρα νωρίς. Τώρα το λένε ξεκάθαρα οι διεθνείς οργανισμοί. Σε κάποια στιγμή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της. Γιατί φάνηκε ότι τελικά δεν είχαμε αυτά τα αυστηρά πρωτόκολλα που θα απέτρεπαν όλη αυτή την ιστορία. Έτσι. Γιατρέ, όχι, κύριε Βονιάτη μάλλον, συμβατικά φάρμακα με τα οποία αντιμετωπίζεται η γρήπη. Τώρα δεν ξέρω αν θα πω και ονόματα. Και αν αυτό θεωρείται διαφήμιση, τέλος πάντων, μου επιτρέπετε κιόλας λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης. Δηλαδή, Νουροφέν, Παναντόλ, όλα αυτά αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα του κορονοϊού και αν τα αντιμετωπίζουν, κινδυνεύουμε να πάθουμε το ανάποδο, δηλαδή να δρακιάσει περισσότερο ο ιός. Και λοιπόν, σίγουρα τα παυσίπονα και τα αντιπυρετικά υποστηρίζουν τον ασθενή να περάσει αυτή την ασθένεια. Αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα, έτσι. Το σύμπτωμα. Είναι συμπτωματική υποστηρικτική θεραπεία. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία. Τώρα, υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το να παίρνεις φάρμακα όπως το Νιουροφέν, όπως το Μπρουφέν και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη κάνουν την νόσηση χειρότερα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή δίνουν χειρότερη κατάληξη στην ασθένεια. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν μελέτες που τρέχουν, λένε και το ένα και το άλλο. Τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τρέχουν. Τώρα μαθαίνουμε δηλαδή. Και τώρα μαθαίνουμε. Άρα είναι πολύ πρόημο, γιατί είχαν καταγραφεί ότι όσοι απέθαναν από τον κορονοϊό είχαν πάρει και Νουροφέν. Αυτό δεν μας αποδεικνύει, πρέπει να γίνει η μελέτη. Ότι τον Νουροφέν τους σκότωσε. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι απόδειξη, χρειάζονται σωστές επιστημονικές μελέτες. Ναι. Κύριε Καραγιάννη, βόλτα στο πάρκο ή στην παιδική χαρά, τι θα συμβουλεύατε? Όχι στην παιδική χαρά, διότι τα παιδάκια δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από... Τα αγγίζουν τα πάντα. Επομένως, είναι προτιμότερο να έχουμε μπει ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες. Επομένως, αν δεν απολυμανθούν οι παιδικές χαρές, οι ψολήθρες, οι τραμπάλες... Το υπενθυμίζω, μήπως συντονίστηκαν κάποιοι μαζί μας τώρα, η διαφορά της επιφάνειας, εάν είναι έξω ή μέσα, έχει να κάνει με τη διάρκεια που ζει ο ιός πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Αν είναι έξω, είναι πολύ πιο λίγος ο χρόνος. Αλλά πάντως ζει. Αν είναι μεταλλικές επιφάνειες, ζει λιγότερο παρά αν είναι πλαστικές επιφάνειες. Η διάρκεια του οποίου είναι περίπου 48-72 ώρες. 3 ώρες σε μεταλλικές επιφάνειες, μέχρι 72 ώρες πάνω σε πλαστικές επιφάνειες. Και πάντα επηρεάζεται αν υπάρχουν εκκρίσεις. Αν υπάρχουν εκκρίσεις και το έχω πει επανειλημμένα αυτόν, δηλαδή κάποιος πρέπει
να το πούμε έτσι στα κυπριακά, να φυσήξει τη μίξα του και να πέσει πάνω στην επιφάνεια, δηλαδή να υπάρξει ευρεία μόλυνση της επιφάνειας και επιπλέον το χαρτόνι χρησιμοποιώσαν σε κάποια από τα πειράματα και χαρτόνια και εκεί έδειξαν ότι ο ιός έζησε για 24 ώρες. Και ίσως ναι, να βοηθήσουμε για τα αντιφλεγμονώδη, επειδή τα αντιφλεγμονώδη έχουν κατηγοριοποιήσεις ποιες αντιφλεγμονώδη γενικά, όμως τα αντιφλεγμονώδη επειδή λειτουργούν με το να καταστέλουν λίγο το ανασωπητικό σύστημα του ανθρώπου, λέμε να αποφεύγεται όταν υπάρχει οξία λίμωξη και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ιοί. Και η αλήθεια είναι ότι τα απλά αντιφλεγμονώδη της πρώτης γενιάς για απλά συμπτώματα ανακουφιστικής θεραπείας, αυτά το επιτρέπουν. Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι τα αντιφλεγμονώδη τρεις γενιάς που δίνεται για μακρύ χρονικό διάστημα και όταν και υπάρχουν και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις που πρέπει καλά να αποφεύγονται. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Μπορούμε να προσδιορίσουμε την διαφορά των συμπτωμάτων της γρήπης από τον κορονοϊό? Είναι δύσκολο, λέτε. Ίσως, ίσως η κλινική να είναι πιο κατάλληλη από εμένα. Αλλά από απόψεως καταρροής φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει πρώιμη καταρροή της μύτης. Το κύριο του χαρακτηριστικό τι είναι, ο βήχας? Ο ξερόβηχας, ο πονόλεμος και φυσικά σε αργότερα στάδια η δύσπνοια. Και οι μυαλγίες βέβαια είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πάει μαζί. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό βέβαια και της γρήπης. Τα οποία όλα αυτά μπορεί να είναι όμως και μια απλή γρήπη. Σίγουρα, σίγουρα. Φυσικά. Και ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε ακόμα δυστυχώς περιστατικά γρήπη στην κοινότητα, γρήπη Β συγκεκριμένα, είναι πολύ εύκολο να το συγχύσεις με τα συμπτώματα του νέου κοροναϊού. Επομένως, δεν βοηθά. Δηλαδή, γενικά τα συμπτώματα. Άρα, εάν ένα εμφανίσει ειδικά, τα συμπτώματα, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι έχει κορονοϊό. Τα συμπτώματα μας οδηγούν στο να κάνουμε αυτοπεριορισμό ή να πάμε να κάνουμε όχι, και τον έλεγχο. Όχι, με τα συμπτώματα και μόνο δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι κορονοϊός. Αν πρέπει να ελέγξουμε, για να το πούμε. Δεν είναι ειδικά τα συμπτώματα. Αλλά αν, αν δεν είχαμε επαφή με κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα και αν δεν ταξιδέψαμε και εμφανίσουμε μόνο συμπτώματα, τότε η οδηγία είναι να μείνουμε σπίτι. Όχι να πάμε να κάνουμε την εξέταση. Αν είναι ήπια. Ναι. Αν είναι ήπια. Αν είναι ήπια τα συμπτώματα μας, ναι, μιλώντας πάντα με τον γιατρό μας στο τηλέφωνο, είναι καλύτερα να περιοριστούμε στο σπίτι μας, ναι, μέχρι να γίνουμε καλά. Από εκεί και πέρα, αν τα συμπτώματα μας όμως είναι έντονα, έχω αναπνευστική δυσχέρεια για παράδειγμα, ή πολύ ψηλών πυρετών, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσω ιατρική βοήθεια. Το πιο πιθανό είναι να μπορεί να εισαχθεί κάποιος και στο νοσοκομείο, διότι η αναπνευστική δυσχέρεια σε τέτοιον έδαφος μπορεί να σημαίνει την ανάπτυξη μιας πνευμονίας. Μάλιστα. Και να χρειάζεται νοσοκομειακή. Επιτρέψτε μου, είναι ο παιδίατρος και καλός μου φίλος, ο Αδάμος ο Χατζιπαναγής, στην τηλεφωνική γραμμή, θέλει να κάνει παρέμβαση. Κύριε Χατζιπαναγή, ορίστε. Γιατρέ, καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Χατζιπαναγής. Καλησπέρα, Χρήστε μου. Καλησπέρα στου συναδέλφου που είναι εκεί. Σε ακούμε. Απολογούμε για την παρέμβαση. Απλώς θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που έχουν πει οι συνάδελφοι στην ερώτησή σου κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε αντιπαιρετικά και ποια αντιπαιρετικά να χρησιμοποιούμε. Παρότι ο φίλος μου ο Πέτρος Αγαθαγγέλου έκανε κάποιες παρατηρήσεις, θέλω να σημειώσω ότι γενικά τα αντιπαιρετικά δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι όταν χρησιμοποιούμε αντιπυρετικά στις λοιμώξεις, αργεί η ίαση. Ο πυρετός είναι η πρώτη άμυνα του οργανισμού. Άρα καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε γενικά τα αντιπυρετικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για τα αντιπυρετικά, οι οποίες είναι γνωστές στους συναδέλφους και αυτές τις ενδείξεις πρέπει να λέμε στους ανθρώπους. Άρα το μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε γενικά αντιπαιρετικά, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Δηλαδή ένα μωρό το οποίο κάνει 38-39 πυρετό και είναι καλά, δεν επηρεάζει τη γενική του κατάσταση, δεν υπάρχει λόγος να τα χρησιμοποιούμε, διότι υπάρχουν χιλιάδες μελέτες που έχουν αποδείξει ότι παρατείνουν την αποθεραπεία του ασθενή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Ας μην το, ας κατατέθηκε η άποψη. Θέλετε κάτι άλλο από αυτό? Όχι, περισσότερο. Ωραία. Είναι τώρα, γενικά που μιλάμε, συναδέλφος, δεν είναι ειδικά για τον κόσμο. Καπνιστές, κύριε Καραγιάννη. Θεωρώ ότι είναι στην ευάλωτη ομάδα, διότι οι πνεύμονες... Έχουν ήδη επιβαρημένους πνεύμονες, ναι, έτσι. Δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Στους καπνιστές, επίσης, έχει και παρατηρηθεί το γεγονός ότι έχουν αυξημένη ενεργοποίηση φλεγμονωδών κυτοκίνων, πρωτεΐνες, οι οποίες ενεργοποιούν τη φλεγμονή και έχουν χειρότερη έκφαση σε πνευμονή. Άρα διατέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οι καπνιστές. Διότι είναι ιδιαίτερα πιο ευάλωτοι οι πνεύμονες των καπνιστών μέσω από αυτόν τον μηχανισμό. Ωραία. Τώρα, από τη στιγμή που οι μετακινήσεις μας περιορίστηκαν στις υπεραγορές, στα φαρμακεία και πάντως επισκέψεις οι οποίες έχουν ένα κάποιο συγκεκριμένο λόγο, όλα τα άλλα είναι περιορισμένα. Αυτές οι επισκέψεις, υπάρχει ένα modus operandi το οποίο μπορούμε να συμβουλέψουμε? Πώς τις κάνει ο κόσμος δηλαδή, με μάσκα, με γάντια, όχι, όπως είναι? Όχι, όχι. Νομίζω το Υπουργείο έχει δώσει και κάποια καθοδήγηση όσον αφορά το θέμα. Δηλαδή, πέραν του ότι είναι χρήσιμο να πάει κάποιος σε μια υπεραγορά για να ψωνίσει, θα πρέπει εν τούτης να αποφεύγεται η συμφόρηση και εκεί που θα πάει. Αυτά τα 8 τετραγωνικά μέτρα ενεργός χώρος, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις μια τεράστια υπεραγορά, σαφώς χωρεί περισσότερον κόσμο, αλλά είναι ένας στενός χώρος ή μια μεγάλη υπεραγορά η οποία είναι συμφορημένη, οι άνθρωποι κάνουν ουρές για να ψωνίσουν, όπως τώρα με τον πανικό που χαρακτηρίζει πολύ κόσμο, αυτό είναι εντελώς λάθος και θα πρέπει να αποφεύγεται. Επομένως, ανεξάρτητα αν επιτρέπεται ή όχι η υπεραγορά, η συμφόρηση πρέπει να αποφεύγεται ούτως ή άλλως. Το άγγιγμα όμως, μια που μου λέτε ότι οι ιοί μένουν πάνω, πάνω στις επιφάνειες, πώς θα μπορούσαμε αυτό να το... Πλύσιμο το χέριο. Πλύσιμο το χέριο. Εντάξτε, εκείνο πρέπει να ξέρουμε, το δέρμα είναι από τους πιο αποτελεσματικούς φυσικούς φραγμούς του αμυντικού μας συστήματος. Έτσι. Όταν διατηρούμε το δέρμα μας υγιές και δεν έχουμε έξεμα, δεν έχουμε να τρώμε τα νύχια μας και να βγάζουμε παρανυχίδες και γενικά όλα τα άλλα. Γενικά τα χέρια έξω από το στόμα. Τα χέρια έξω από το στόμα και να διατηρούμε, έτσι, το δέρμα μας σε καλή κατάσταση και να μην φοβόμαστε. Έτσι, δηλαδή είναι από τους πιο αποτελεσματικούς φραγμούς. Και να αγγίξω κάτι μολυσματικό, θα πάω αμέσως να πλύνω τα χέρια μου. Σημαντικό είναι όταν είναι ακάθαρτα, δεν αγγίζω πλενογόνους. Δεν αγγίζω στόμα, δεν αγγίζω μάτια, δεν αγγίζω μύτη. Λοιπόν, αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω, σας ευχαριστώ κιόλας που μένετε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Επιστρέφω, μαζεύω ό,τι μπορώ από ερωτήσεις. Ένα κύκλο και κλείσαμε. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να σας στείλω και σπίτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας κιόλας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και τρέχω για να προλάβω όσες περισσότερες ερωτήσεις σας μπορώ, κυρίες και κύριοι. Κυρία Κογιού, με ρωτούν επισταμένα για το εμβόλιο και για το τι μπορεί να αναμένει, ναι, η ανθρωπότητα από την επιστημονική κοινότητα. Νομίζω ότι ή από τις εταιρείες. Είναι κάτι σε όλους γνωστό ότι αργεί ακόμη το εμβόλιο. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στο εμβόλιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή που το έχουμε τεράστια ανάγκη. Είναι ζήτημα μηνών, είναι ζήτημα χρόνου, τι, πότε να το πούμε. Νομίζω να πούμε μηνών, ναι. Τώρα πόσο μηνών δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά φαίνεται ότι παρόλο που δουλεύουν πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες, μας είχε μπει προηγουμένως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για 12 διαφορετικά εμβόλια, τα οποία είναι σε προετοιμασία, εν τούτης είναι τέτοια η διαδικασία για να γίνουν τα εμβόλια, για να αποδείξουν ότι είναι και αποτελεσματικά, αλλά και ασφαλή πρωτίστως, ναι, για να μπορέσεις να τα δώσεις. Και βέβαια, η ανάποδη ερώτηση είναι εάν ακριβώς αυτή η πίεση για να έχουμε το εμβόλιο μας οδηγήσει να το δοκιμάσουμε πάνω σε ανθρώπους και να δούμε μετά το κακό ή τα κακά αποτελέσματα του. Κύριε Γωνιάτη. Υπάρχει διαδικασία. Υπάρχει πρωτόκολλο. Υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν στάδια ελέγχου του εμβολίου. Και πάντως καμιά ανωτέρα βία δεν τα σπάει αυτά τα πρωτόκολλα. Όχι. Δεν πρόκειται να δεχθεί κανένας οργανισμός διεθνής, όπως είναι το ενώ αξιόπιστος οργανισμός που εγγράφει τα εμβόλια, εγγράφει φάρμακα, να δεχτεί κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι το FDA και είναι και ο Εθνικός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Όλα αυτά οι αρχές θέλουν να έχουν οπωσδήποτε
προδιαγραφές. Και οι προδιαγραφές είναι ότι το εμβόλιο θα περάσει πρώτα σε δοκιμασίες πάνω σε ζώα για να δούμε αν παράγονται αντισώματα. Πρώτα απ' όλα, αν παράγονται προστατευτικά αντισώματα. Θα ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία σε μερικές εκατοντάδες, συνήθως γύρω στα 200 με 300 άτομα, καθαρός εθελοντές, υγιείς εθελοντές, οι οποίοι θα δεχθούν να εμβολιαστούν. Και εκεί πάλι θα απαιτηθεί χρόνος για να μελετηθεί αν παρουσιάζουν αντισώματα και αν παρουσιάζουν επιπλοκές πάνω στον άνθρωπο. Και υπάρχει και το τρίτο στάδιο της μελέτης, όπου το εμβόλιο θα χρησιμοποιηθεί πειραματικά, χορηγείται άδεια πειραματικά εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, σε μερικές χιλιάδες άτομα, ώστε να δούμε το αποτέλεσμα και να βγει η τελική άδεια του εμβολίου. Ναι. Δεν βγαίνει εύκολα. Άρα αυτό χρειάζεται χρόνο. Και ο χρόνος, όπως είναι τώρα, λιγότερα από 6 με 9 μήνες δεν το βλέπω. Αυτό είναι το... Δηλαδή, χρειαζόμαστε το λιγότερο 6 με 9 μήνες. Ναι. Θέλω και μια κουβέντα, να κάνουμε και μια κουβέντα, παρόλο που δεν θέλω να σας μπλέξω στα ζητήματα της θρησκείας. Εν τούτης, αφενός μεν επειδή υπήρχε ξεκάθαρη τοποθέτηση σήμερα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, ο οποίος έκλεισε τις εκκλησίες, υπάρχει εδώ το προηγούμενο ότι παρόλη την σαφή, οφείλω να ομολογήσω, τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου, εν τούτης είναι συνοδική και είναι και ιερείς, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν με αυτή την λογική του Αρχιεπισκόπου, είναι και πιστοί που πάντως πάνε και συναθρίζονται εκεί. Ας πούμε, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν αυτοί, επιστημονικά, έτσι. Έχοντας υπόψη τι περιλαμβάνει μια Κυριακή των Ορθοδόξων. Με τέτοιο συνωστισμό σε μια εκκλησία... Καταρχάς έχουμε μια κλειστή αίθουσα, η οποία προφανώς και δεν αερίζεται σωστά, έτσι. Φυσικά. Αυτά που λέγαμε πριν για τα δύο μέτρα, για τα τετραγωνικά, δεν ισχύει τίποτε από αυτά. Δεν ισχύει αυτό. Και έχουμε και αγγίγματα, έχουμε... Το φίλημα των εικόνων, για να μην προχωρήσουμε και πιο... Θυσίες κοινωνίες, έτσι. Να τα λέτε, γιατί εδώ τα λέμε όλα. Τα είπαμε. Τα είπαμε εγώ τουλάχιστον. Αλλά ο Μακαριότατος ήταν σαφής. Είναι. Προς τιμήν του ήταν πολύ σαφής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζω ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει με τα πόδια του. Δηλαδή, μην πηγαίνοντας. Ναι, νομίζω και ο Μακαριότατος έθεσε τα πράγματα σε μια ξεκάθαρη, ότι σεβόμενη την επιστημονική τεκμηρίωση των δεδομένων και δεδομένου ότι υπάρχει τρόπος να εξασκήσεις τη λειτουργία και να ικανοποιήσεις τον θρησκευόμενο λαό, το σπίτι από το σπίτι σου, θεωρώ ότι ήθελε να δείξει και προς τιμή του ότι και η Εκκλησία συμβάλλει στην προσπάθεια, στην παγκόσμια προσπάθεια να περιορίσουμε τη μεταδοτικότητα ενός ιού, ο οποίος όντως έχει εξελιχθεί σε πανδημία. Ωραία. Mm-hmm. Καταληκτικό σας σχόλιο, γιατρέ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, αλλά δεν πρέπει και να πανικοβαλόμαστε. Οι γνώσεις τρέχουν, οι έρευνες είναι εκεί, αναβαθμίζουμε καθημερινά τα δεδομένα. Το πιο σημαντικό που καταλήγουμε σε κοινό παρονομαστή είναι ότι η πρόληψη σε αυτή τη στιγμή είναι πρώτης της σημασίας, γιατί η διασπορά και η διαλογή είναι τα σημεία αναφοράς για το στάδιο της μετάδοσης και μετά συντρέχει και το στάδιο της θεραπείας, όπου και εκεί θα πρέπει οι υποδομές της χώρας μας να στελεχωθούν άμεσα με όλη την ιατρική κοινότητα, το παραϊατρικό προσωπικό, για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ως χώρα και εμείς σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, όπου δοκιμάζονται συστήματα υγείας, αλλά και οικονομίες. Μάλιστα. Ναι, κύριε Καρία. Οι υπόλοιπες μέρες ίσως να μας θορυβήσουν κάπως, διότι μάλλον τα κρούσματα θα αυξήσουν. Πριν καλυτερέψει, θα χειροτερέψει, μου λέτε. Πριν καλυτερέψει. Ακριβώς. Θα χειροτερεύσει και ίσως κάποιοι να πανικοβληθούν από αυτόν το πράγμα. Εκείνο που πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας είναι ότι αν ακολουθήσουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας που έχουμε αναφέρει,
Εάν τα άτομα τα οποία μπαίνουν είτε υπό αυτοπεριορισμό είτε σε καραντίνα τηρήσουν αυτά που πρέπει να τηρήσουν για να περιορίσουμε τη μετάδοση στην κοινότητα, τότε ίσως να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζουμε. Ιδαλλιώς θα έχουμε έναν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Βουνιάτη. Εμένα ένα το μήνυμά μου, πρώτα απ' όλα. Μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε... Είναι το καλύτερο φάρμακο. Είναι το καλύτερο φάρμακο αυτή τη στιγμή. Αλλά να μην χάνουμε τις ελπίδες μας. Ελπίζω προσωπικά και πρέπει όλοι να ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε κάποια φάρμακα που θα μπορούν να είναι στοχευμένα για αυτό τον ιό. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να θεραπεύουμε. Οπότε είναι αυτό ένα μεγάλο όπλο στην καταπολέμηση αυτής της επιδημίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, κύριε Βουνή. Μάλιστα. Εγώ εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι πράγματι το κράτος μας έχει πάρει πολύ αυστηρά μέτρα που θα βοηθήσουν, πιστεύω, μεσοπρόθεσμα την κατάσταση, αλλά ακριβώς δεν θα αποδώσουν και άμεσα. Είναι αυτό που λέει και ο κύριος Καραγιάννης, ότι θα πρέπει να δείξουμε και υπομονή, γιατί θα υπάρξει πραγματικά μια επιδείνωση πριν να αποδώσουν τα μέτρα. Και το δεύτερο σημείο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος του κάθε ενός από εμάς σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, πάρθηκαν τα μέτρα, δόθηκαν οι οδηγίες, αλλά θα πρέπει να πειθαρχήσουμε και να τις στηρίσουμε σχολαστικά και με ευλάβεια πραγματικά αυτές τις οδηγίες. Χρειάζεσαι αυτοπεριορισμό, αυτοπεριορισμό. Χρειάζεται να μην πας εκεί, να μην πας εκεί, εφόσον δεν πρέπει να πας. Επομένως, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κάθε έναν από εμάς πώς θα ακολουθήσει αυτά τα μέτρα για να πετύχουμε αυτό που πρέπει. Ξέχασα να σας ρωτήσω πριν. Είχα μια χαρακτηριστική ερώτηση. Ας την κάνω τώρα. Σταματάει και αυτή η συνήθεια που έχουμε όλοι. Αφήνουμε το εγγόνι στους παππούδες και στους γιαγιάδες για να γίνεται η ζωή μας πιο εύκολη. Ξέρω ότι πολλοί δεν έχουν και άλλη επιλογή. Αλλά πάντως, αφού δεν πρέπει να γίνεται, ας το πούμε ότι δεν πρέπει να γίνεται και ας βρεθούν άλλοι τρόποι. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να παίξουμε και ένας από τους πολύ βασικούς κανόνες για να προστατέψουμε τους ηλικιωμένους μας. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να πηγαίνουν να τα προσέχουν οι ηλικιωμένοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω ήδη το κράτος έχει δώσει τον τρόπο να μπορέσουν οι γονείς να μείνουν σπίτι. Ήδη έχει δώσει πάρα πολλές διευκολύνσεις, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς να μένει με τα παιδιά του. Μάλιστα. Και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τους τέσσερις που ήσασταν εδώ. Προσφέρατε υπηρεσία σήμερα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που απαντήσαμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Κυρίες και κύριοι, κρατάω μόνο αυτά από ό,τι είπαμε. Δεν είναι η ώρα του εγώ, προφανώς και είναι η ώρα του εμείς σε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα ιδιότυπο πόλεμο. Εκεί είμαστε και για να τον κερδίσουμε μόνο εμείς. Το εγώ δεν υπάρχει. Υπάρχει περιορισμός, υπάρχει αυτοπροστασία και σίγουρα πρέπει να υπάρξει και πειθαρχία. Εδώ είμαστε με τους συνάδελφούς μου να σας ενημερώσουμε και εμείς και να σας ενημερώνουμε όπως το κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε κιόλας να ευχαριστήσω το τμήμα ειδήσεων, το διαδικτυακό Sigma Live, το τεχνικό προσωπικό που και σήμερα υπερεύεινε αυτό, τα τμήματα marketing που από την πρώτη στιγμή στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Χέρι-χέρι θα το περάσουμε αυτό, χέρι-χέρι με προστασία όμως, έτσι. Τα πλένουμε τα χέρια μας, τα προστατεύουμε και όλα θα πάνε καλά. Κυρίως με γνώση και όχι με πανικό. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε και αύριο. Γεια σας.